Ρούσα. Αποστόλη Κωνσταντίνος. Αρελούδης Αναστάσιος. Αρβανίτης Θεοφάνης. Αρσένης Θωμάς. Βασιλείου Παναγιώτης. Βογιατζή Μαρίνα. Γκαράβαλε Ελευθερία. Γκέκας Ελευθέριος. Είναι από όνει, είμαι η Σταυρή Γεωργία, ένα πληρωματική του παρούσα. Γουγούλα Θεολογία. Ευαγγελοπούλα Ελένη. Δεσλή Μαρία. Δημοφέλης Ελευθέριος. Καλησπέρα, παρών. Ελένης Κωνσταντίνος. Ζαραμπούκα Παναγιώτα. Ναονούλης Ιωάννης. Πριμικύρης Βασίλειος. Παρών. Κατρανάς Γεώργιος. Παρών. Κατσόχη Κλέρη. Παρούσα. Κόκκινου Κατερίνα. Κόκκινου Κατερίνα. Παρούσα. Συγγνώμη. Κυρίτσης Αχιλλέας. Παρών. Λαγός Ευστάθιος. Μάντσα Αγγελική. Μιλιού Ευρυδίκη. Παρούσα. Μουλάς Πασχάλης. Νικούλη Ελευθερία. Παγουλάτου Νεφέλη. Παπακοσταντίνου Κωνσταντίνος. Ρεμπάπης Ευάγγελος. Παρών. Σιέρα Δήμητρα. Παρούσα. Τούσια Ελίνα. Τσαδίμας Θωμάς. Τσάτσος Αλέξανδρος. Παρών. Τσικριτσής Γεώργιος. Τσίγκος Μαργαρίτης. Τσιουμάνης Γεώργιος. Παρών, καλησπέρα. Τσιρεβέλος Γεώργιος. Χαμονικολάου Μαρία. Καλησπέρα, παρούσα. Χατζούλης Ιωάννης. Προηγουμένως ήταν εδώ. Κυριακή μου, μ' ακούτε? Ναι. Η Δεσλή η Μαρία, είμαι εδώ, απλά είμαι εκτός σπιτιού, γι' αυτό δεν ξέρω αν ακούστηκε το όνομά μου και δεν απάντησα. Εντάξει, ευχαριστώ. Χατιλάρης Παύλος. Παρών. Κόμμα Ντορίν Τόντο. Μήπως είναι εδώ η αναπληρωματική του Αραϊλούδη, η Ρεντοπούλη Κωνσταντία? Ναι, εδώ είμαι, δεν πρόλαβα. Ωραία. Υπάρχει κάποιος που δεν άκουσε το όνομά του? Ο Χατζούλης μέσα φαίνεται. Κυριακή εγώ. Μ' ακούτε? Καλησπέρα σας. Χατζούλης Ιωάννης ονομάζομαι. Απλά η σύνδεση λίγο είναι αδύναμη και δεν άκουσα το όνομά μου. Εκτός αν ακούστηκε και δεν το άκουσα εγώ. Καταλάβω. Εντάξει, ευχαριστούμε. Χατζούλης Ιωάννης. Ευχαριστώ. Σκάρπου. Κάποιος, είμαστε 20 στο παρόν. Καλησπέρα, ούτε εγώ άκουσα το όνομά μου. Είμαι η Ριζαριώτη Στέβη, είμαι από το Γραφείο Πολιτών. Δεν το ανέφερα γιατί είμαι η προσκεκλημένη σας, οπότε... Και εγώ δεν άκουσα το όνομά μου, ο Χάρης ο Δημήτρης. Εντάξει, είστε ένα πληρωματικό στους ή άλλους. Ναι. Και η Μισή Λεφωτίνη, η πρόεδρος, 21 είμαστε. Κυρία Δηληγιάννη, καλησπέρα. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια? Βλέπω σκόνετε το χέρι. Προφανώς είναι λάθος. Α, εντάξει. Συνεχίστε. Okay, ωραία. Έτσι, απλά εδώ γίνεται μία μάχη, οπότε το αντιμετωπίζουμε. Okay, εντάξει, εντάξει. Παραμένουμε 21.
από τον κύριο Ελένη είχαμε ενημέρωση ότι θα μπει σε περίπου 20 λεπτάκια γιατί γυρνάει από το μάθημα. Λοιπόν, αγαπητοί και αγαπητές, από τη στιγμή που δεν έχουμε απαρτία, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα το αναβάλουμε για την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη. Επομένως, όμως, μισό λεπτάκι, θα γίνει μία συζήτηση, γιατί έχουμε σήμερα δύο πολύ σημαντικούς προσκεκλημένους, που είναι η κυρία από το γραφείο, η κυρία Στέβη από το Γραφείο Πολιτών και η κυρία Εύη που θα μας ενημερώσει για τον ποδηλατικό γύρο. Αυτά τα δύο θα ήθελα για σήμερα οπωσδήποτε να υπάρξει ενημέρωση στα μέλη για αυτούς που είμαστε εδώ. Θα ήθελα η κυρία... Με συγχωρείτε. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Κυριακή. Μπορείς, σε παρακαλώ. Έχουμε απαρτία ή δεν έχουμε απαρτία? Συνδέθηκε μόλις και ο κύριος Λαγός, από ό,τι είδα. Επομένως, είμαστε 22 σε αυτή την περίπτωση. Είναι εδώ ο κύριος Λαγός? Ναι. Καλησπέρα. Επομένως, είμαστε 22 πλέον. Άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε? Ναι. Ναι. Είμαστε σίγουροι? Ναι. 22 ή 23 άτομα πρέπει να είμαστε. Κυριακή. Δώστε μου ένα λεπτό μόνο. Ένα λεπτό. Πάντως είναι βοηθητικός και στο δικό μας το Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν υπάρχει τέτοια περίπτωση, διαβάζουμε μετά και τα ονόματα αυτών που δεν έχουν πει παρόν, γιατί πάντα υπάρχει και κάποιος ο οποίος δεν ακούστηκε το όνομά του. Ας πούμε, πριν η κυρία Ριοντοπούλου δεν είχε ακουστεί ή η κυρία Τσκάρπου δεν είχε ακουστεί, ενώ είναι μέσα. Έτσι. Επαναλάβετε τα ονόματα και ρωτήστε αν κάποιος δεν άκουσε το όνομά του. Τα ονόματα αυτών που δεν άκουσαν, που δεν σημειώθηκαν. Αυτή την που δεν είναι εδώ. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, δεν ακούστηκαν πριν ότι είναι παρόντες. Αποστόλου Κωνσταντίνος, Αρελούδης Αναστάσιος, Αρβανίτης Θεοφάνης, Ασένης Θωμάς, Βασιλείου Παναγιώτης, Βογιατζή Μαρίνα, Γαράβελε Ελευθερία, Γουγούλα Θεολογία, Ευαγγελοπούλου Ελένη, Ελένης Κωνσταντίνος, Ζεραμπούκα Παναγιώτα, Νεονούλης Ιωάννης, Μάντσε Αγγελική, Μουλάς Πασχάλης, Νικούλη Ελευθερία, Παγουλάτου Νεφέλη, Παπακοσταντίνου Κωνσταντίνος, Τούσια Ελίνα, Τσαδίμας Θωμάς, Τσικριτσής Γεώργιος, Τσίγκος Μαργαρίτης, Σιρεβέλος Γεώργιος, Γκόμα Ντορίν Τόντο. Είμαι εδώ. Ευχαριστούμε. Επομένως, είμαστε 23. Ο κύριος Ελένης συνδέθηκε μόλις. Φαίνεται το όνομά του εδώ. Δεν έχει πει όμως ότι είναι παρόν, αλλά όπως και να έχει, είμαστε 23 πλέον.
Είμαστε 23, επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, επίσης είναι σημαντικό αυτό που η κυρία Ζάμπρα σημειώνει, ότι για να έχετε απαρτία χρειάζεστε 22 μέλη. Οπότε με τα 22 μέλη έχετε απαρτία. Συνένας δεν είναι, κύριε Δελγιάννη. Πόσοι είναι το... Πόσα άτομα είσαστε? Νομίζω είμαστε 45. Άρα θέλουμε 23. Νομίζω ότι έχει αποχωρήσει ένας, ναι, ένας φορέας, οπότε είστε 44. Γι' αυτό okay. Το σημείο, κυρία Μαριτίνα. Α, okay, ωραία. Εντάξει. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε στα 43 μέλη. Για το λόγο αυτό έχουμε απαρτία με 21 συν 1. 21 συν 1. Ωραία. Θα το σημειώσω και εγώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρτίνα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Έχετε ενημερωθεί ήδη από την Κυριακή, ενώ την ημέρα, για τα θέματα εντός ημερήσιας. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με τα θέματα εκτός ημερήσιας, που είναι η πραγματοποίηση περιπάτου νεολαίας στα μνημεία της πόλης, η παραγωγή βίντεο σε συνεργασία με τη UNICEF και το food waste. Συμφωνούν τα μέλη να προχωρήσουμε στην ψήφιση αυτών? Ναι. Ωραία. Ναι. Ωραία, ωραία. Επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα κάνω μία σύντομη ενημέρωση, καθώς έχουμε ήδη υπερβεί το χρόνο που θα έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα αυτή την περίοδο και μάλιστα μπορώ να πω ότι οι επιτροπές μας έχουν λάβει πολύ δραστικό ρόλο στα τοπικά δρόμενα της πόλης. Γίνεται εξαιρετική δουλειά από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Μάλιστα, αυτό το μήνα οι Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας συνεδρίασαν ήδη δύο φορές και γι' αυτό είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Έγινε η κατάθεση Στεφάνου από εμένα και από την κυρία Σταυρίδου και την κυρία Ανδρεοπούλου την ημέρα της, μάλλον μία μέρα νωρίτερα, εν ώψη της 25ης Μαρτίου. Επίσης, έγινε μία συνάντηση με την ΕΕΤΑ και την ΚΕΔΕ και πιο συγκεκριμένα είχαμε πρόσκληση για την οποία ενημερωθήκατε όλοι και αφορούσε ότι η Επιτροπή Παιδείας, Θρησκευμάτων και Νεολαίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης προσκάλεσε νέους και νέες μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας της χώρας για μια διαδικτυακή συνάντηση δημόσιου διαλόγου με θέμα τη συμμετοχή των Δήμων και των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας στο 2022 Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ξέρετε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας αποτελεί ένα από τα 7 εκ των 332 Δήμων που έχουν Συμβούλιο Νεολαίας. Προσπαθούμε να γίνουμε όλο και περισσότεροι, να εδραιωθεί ο θεσμός και να υπάρχει ένα μέλλον, έτσι ώστε να μπορέσουμε μελλοντικά να χτίσουμε και ένα δίκτυο. Μέσα σε αυτή τη συνάντηση υπόθηκαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες και φυσικά παρουσιάσαμε και τις δικές μας δράσεις, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη του Προεδρείου και φυσικά τα υπόλοιπα μέλη τα οποία συμμετείχαν και ενεργά στη συνάντηση, όπως είναι η Μαρία Δεσλή, η Κατερίνα Ικόκκινου και ο Ευάγγελος Ορεμπάμπης, αν θυμάμαι καλά και αν έχω σημειώσει καλά, που είχαν συμμετοχή στη συνάντηση και εξέφρασαν τις απόψεις τους. Και τελευταίο, αλλά επίσης πάρα πολύ σημαντικό, εκτός από τη συνάντηση που έγινε και με την Τωρίν, η οποία είναι εκπρόσωπος της ΔΚΕΛ, εστία των προσφύγων δηλαδή, έγινε και η συνάντηση πρόσφατα με τους εκπροσώπους των Ρωμά
και μάλιστα εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας Ρωμά θα μπορέσουμε να επισκεφτούμε τη Νέα Σμύρνη, να συνομιλήσουμε μαζί τους, πάνω απ' όλα σε ανθρώπινο επίπεδο, να γνωριστούμε, να χτίσουμε γέφυρες και γιατί όχι να μπορέσουμε να κάνουμε μαζί και δράσεις και να ενώσουμε μάλλον τις απόψεις μας, να ενώσουμε τα ενδιαφέροντά μας, γιατί περισσότερα είναι αυτά που μας ενώνουν παρά αυτά που μας χωρίζουν, ιδιαίτερα όταν μιλάμε σε ένα επίπεδο νέων ανθρώπων. Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι. Είχατε λάβει πρόσκληση σχετικά με το πρόγραμμα Solidart μέσω του τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου. Τρία μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας θα ταξιδέψουν στην Ισπανία την επόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Να τους ευχηθώ καλό ταξίδι. Είμαστε σίγουροι ότι θα μας εκπροσωπήσουν επάξια και ευχόμαστε από τούτο και στο εξής να υπάρχουν και άλλα τέτοια προγράμματα, γιατί οι νέοι μας πραγματικά έχουν πάρα πολλά να δώσουν. Και την επόμενη φορά, στην επόμενη μας Γενική Συνεδρίαση, θα επιδιώξουμε να είναι και η κυρία Λία Κουτρουμπή, που είναι η Διευθύντρια του Γραφείου, η αρμόδια Διευθύντρια του Γραφείου, για να μας ενημερώσει περισσότερα, για το πώς θα μπορούσαμε κι εμείς να εμπλακούμε σε τέτοια προγράμματα ευρωπαϊκά. Θα ήθελα να ξεκινήσω, με συγχωρείτε. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Με την κυρία Στέβη Ριζαριώτη, η οποία θα μας κάνει την ενημέρωση. Η κυρία Στέβη είναι από το Γραφείο Πολιτών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και είναι μεγάλη μας χαρά που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Αρχικά να πω ότι πάρα πολλά ονόματα που βλέπω εδώ μέσα μου είναι πάρα πολύ οικεία, χωρίς να σας ξέρω, που σημαίνει ότι ήδη κάποιοι από εσάς έχετε απευθυνθεί στο Γραφείο Πολιτών για αιτήματα ή έχετε κάνει αίτημα μέσω Novobill. Δεν εξηγείται αλλιώς που ξέρω τα ονόματά σας. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερως και εγώ με τη σειρά μου για τη σημερινή πρόσκληση. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο για μας η συμμετοχή και η γνώμη ενός Συμβουλίου της Νεολαίας, τέλος πάντων, σε θέματα που αφορούν στη δράση του Δήμου, αλλά και στην διαχείριση των ετοιμάτων των Δημοτών. Θα κάνουμε μία παρουσίαση σήμερα. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω πολύ, γιατί βλέπω ότι έχετε αρκετά θέματα να συζητήσετε. Ζήτησα να αποδεσμευτώ όσο το δυνατόν νωρίτερα για κάποια θέματα υγείας. Ευχαριστώ κιόλας που ήταν εφικτό αυτό να γίνει. Λοιπόν, η παρουσίαση θα είναι σε δύο σκέλη. Στο πρώτο θα μιλήσουμε λίγο για το ρόλο του Γραφείου Πολιτών και θα παραθέσουμε κάποια στατιστικά στοιχεία των ετοιμάτων του Δήμου μας. Να έχετε κι εσείς μια εικόνα του τι γίνεται με τα αιτήματα. Και στο δεύτερο σκέλος θα μιλήσουμε λίγο για την πλατφόρμα της Novobill, τις δυνατότητες που μας δίνει και στους δημότες αλλά και στις υπηρεσίες του Δήμου. Λοιπόν, ξεκινώντας. Φαίνεται η παρουσίαση, έτσι. Ακούγομαι. Ναι, ακούγεστε κανονικά και βλέπω εγώ την παρουσίαση. Εγώ τη βλέπω την παρουσίαση, νομίζω και τα μέλη τη βλέπουν. Ωραία, ωραία. Θα ήταν λίγο. Ναι, θα μπορούσατε να κάνετε λίγο zoom, γιατί πρόκειται για Word, αν δεν κάνω λάθος. Είναι PDF. Α. Σας κάνω ένα zoom. Ναι, οκ. Okay. Έχει γίνει, θα τα πω κιόλας βέβαια, αλλά δεν έχει και μια οπτική απεικόνηση. Λοιπόν, το Γραφείο Πολιτών. Ξεκινάμε με το Γραφείο του Πολιτών. Διανύουμε ήδη τον 4ο χρόνο λειτουργίας μας. Ξεκίνησε πιλωτικά στην αρχή του Νοέμβρη του 2018 και ήδη μπορούμε να πούμε ότι σε αυτό το διάστημα έχει γίνει βασικό εργαλείο της καθημερινότητας και των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των Δημοτών. Όπως συχνά συνηθίζουμε να λέμε, είναι ο διάβλος επικοινωνίας. Αυτό προσπαθούμε δηλαδή να είναι. Να είναι η υπηρεσία που αποτελεί διάβλο επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των υπηρεσιών του Δήμου. Ως κεντρικός αποδέκτης των ετοιμάτων. Επίσης, αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ των υπολείπων τμήματων του Δήμου, καθώς ό,τι αιτήματα έρχονται σε εμάς, μεταφέρονται μέσω της Novobill στα υπόλοιπα τμήματα, ώστε να επιληθούν, τέλος πάντων, να γίνει η σωστή διαχείριση. Όλοι οι υπάλληλοι που απαρτίζονται από το Γραφείο Πολιτών έχουν εκπαιδευτεί σε σχέση με τη χρήση του προγράμματος, αλλά και του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται το Γραφείο Πολιτών. Εδώ πρέπει να πω, λοιπόν, ότι εκτός από τους υπαλλήλους του Γραφείου Πολιτών, εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση του Novobill, σε κάθε τμήμα υπάρχουν εκπαιδευμένοι υπάλληλοι
οι οποίοι χειρίζονται το Νόβελ για το τμήμα τους, ώστε να παίρνουν από εμάς να λαμβάνουν τα αιτήματα και να τα δίνουν, τέλος πάντων, να τα εντάσσουν στο καθημερινό τους πρόγραμμα. Ήδη τον τελευταίο καιρό, σε συνεργασία και με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Δελεγιάννη, γίνεται μια πιο εντατική προσπάθεια. Θέλουμε δηλαδή οι υπάλληλοι από κάθε υπηρεσία να μαζευόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα, να αποκτήσει δηλαδή λίγο μια πιο σταθερή βάση οι συνεδριάσεις μας, οι συναντήσεις μας των υπαλλήλων που χειρίζονται τον Όβελο, ώστε να έχει και ο Δήμος μια πιο κεντρική εικόνα του πώς δουλεύουν όλες οι υπηρεσίες, να μην δουλεύουν αποκομμένα οι υπηρεσίες. Οπότε, ως βασικό αντικείμενο του Γραφείου Πολιτών, θα λέγαμε ότι είναι τρία πράγματα. Η καταγραφή των αιτημάτων και παραπώνων των δημοτών, η χρέωση των αιτημάτων προς επίλυση στις αντίστοιχες υπηρεσίες μέσω του Νόβοβελ και η ενημέρωση των δημοτών σχετικά με την εξέλιξη και την επίλυση των αιτημάτων τους. Εδώ να πω βέβαια ότι πέρα από αυτή τη λειτουργία μας, το Γραφείο Πολιτών έχει αποκτήσει ένα ρόλο ως κέντρο πληροφοριών, δηλαδή και ενημέρωσης για διάφορα θέματα. Πάρα πολλοί δημότες, δηλαδή, όταν δεν μπορούσαν να απευθυνθούν σε κάποια άλλη υπηρεσία και τέλος πάντων ήταν δύσκολη η επικοινωνία, πλέον επικοινωνεί με το Γραφείο Πολιτών για διάφορα ζητήματα της καθημερινότητας ή πληροφορίες που θέλει να λάβει. Οπότε, εδώ να πούμε απλά ότι υπάρχουν τέσσερις τρόποι επικοινωνίας με το Γραφείο Πολιτών για να δηλώσει κάποιος το αίτημά του. Το πρώτο είναι μέσω της εφαρμογής της Novoville, που θα πούμε παρακάτω πιο αναλυτικά, που το κατεβάζουν στο κινητό τους και καταγράφουν μόνοι τους το αίτημα. Τηλεφωνικά, στο τηλέφωνο τέλος πάντων που έχει γίνει γνωστό, το 2413-500-400, με αστική χρέωση. Μέσω της πλατφόρμας, μέσα του site του Δήμου, δηλαδή αν κάποιος μπει στο site του Δήμου για να κάνει ένα αίτημα προς το Δήμο, έρχεται αυτόματα στο Γραφείο Πολιτών. Εμείς το λαμβάνουμε, εμείς το χρεώνουμε στην αντίστοιχη υπηρεσία προς επίλυση. Και τέλος, με την αυτοπρόσωπη παρουσία του στο Γραφείο Πολιτών, που βρισκόμαστε στο ισόγειο του Δημαρχείου. Πάμε τώρα όμως να πούμε λίγο για το Novoville πιο συγκεκριμένα. Λέμε, ας πούμε, τι είναι το Novoville. Το Novoville είναι μια πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για Δήμους. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποια εταιρεία έξω μπορεί να χρησιμοποιήσει το Novoville. Είναι λοιπόν αυτό που λέμε πλατφόρμα καταγραφής και διαχείρισης των προβλημάτων δημόσιου ενδιαφέροντος. Αλλάζει τον παραδοσιακό μηχανισμό διαχείρισης των προβλημάτων δημοσίου ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο και τα πλαίσια σχέσεων μεταξύ δημοτών, Δήμου, με τρόπο πιο αποτελεσματικό, διαφανή και οικονομικό, προφανώς. Λοιπόν, τώρα, επιγραμματικά, ποιες υπηρεσίες, γιατί στο δεύτερο σκέλος θα μιλήσουμε για το Novoville, ποιες υπηρεσίες παρέχει η εφαρμογή, είναι η καταγραφή των αιτημάτων των δημοτών, η παρακολούθηση αυτών, η ενημέρωση των δημοτών των ετούντων σχετικά με την κατάσταση των αιτημάτων τους, η ενημέρωση των πολιτών για ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, δρόμενα της πόλης, μπορεί να γίνει μέσω Novoville, η δυνατότητα διεξαγωγής δημοσκοπήσεων για συγκεκριμένα ζητήματα, για τις δημοσκοπήσεις και τις διαβουλεύσεις, θα πω στο επόμενο κεφάλαιο, και η οργάνωση και διενέργεια διαβούλευσης μέσω ανοιχτής πολυκαναλικής τηλεδιάσκεψης. Πάμε όμως λίγο να δούμε συγκεκριμένα για το δικό μας Δήμο μερικά στοιχεία, που πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρουν και λίγο περισσότερο. Εδώ πέρα μπορούμε να βρούμε κάποια στατιστικά που έχουμε βγάλει από τότε, από την αρχή λειτουργίας μας μέχρι και σήμερα. Βλέπουμε εδώ πέρα στο κίτρινο πλαίσιο, δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά, θα το κάνω λίγο ακόμα zoom. Λοιπόν, στο κίτρινο πλαίσιο εδώ πέρα βλέπουμε ότι από τον Νοέμβρη του 2018, που ήταν στην ουσία η αρχή της λειτουργίας μας, έως και σήμερα έχουν καταγραφεί 64.593 αιτήματα, από τα οποία έχουν επιληθεί τα 56.270 αιτήματα. Είναι σε εξέλιξη, δηλαδή αυτή τη στιγμή τα συνεργεία το έχουν στο πρόγραμμά τους, τα 3.489, εκκρεμεί για διάφορους λόγους τέλος πάντων τα 2.154 και απορριφθέντα τα 2.035 αιτήματα. Είναι σημαντικό βέβαια εδώ πέρα να δούμε τη διαφορά ανάμεσα στις χρονιές, καθώς το 2019 ξεκινήσαμε με μόλις 13.500 αιτήματα, αυξήθηκαν το 2020, το 2021 σχεδόν διπλασιάστηκαν και ελπίζουμε το 2022 να είναι ακόμα περισσότερα, γιατί αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι δημότες απευθύνονται για να καταγραφούν τα αιτήματά τους στην πλατφόρμα μας. Λοιπόν, εδώ είναι και τα ποσοστά των συνολικών αιτημάτων. Τα ολοκληρωμένα δηλαδή είναι το 87% των συνολικών αιτημάτων. Έχουν ολοκληρωθεί. Σε εξέλιξη είναι το 5,4%, εκκρεμεί τα 3,3% και απορριφθέντα τα 3,15%.
Και εδώ πέρα βλέπουμε και σε γράφημα, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν φαίνεται. Και σε γράφημα μπορούμε να φανούμε, το μπλε είναι τα ολοκληρωμένα μας αιτήματα, κίτρινο σε εξέλιξη, πράσινο τα απορριφθέντα και κόκκινο τα εκκρεμεί. Λοιπόν, το σύνολο των δημοτών, να περάσουμε στο σύνολο των δημοτών που έχουν καταγεγραφεί στην πλατφόρμα μας. Πρόκειται για 14.578 δημότες που έχουν καταγεγραφεί στην πλατφόρμα. Αυτό σημαίνει ότι είτε έχουν καταγραφεί από εμάς, από το Γραφείο Πολιτών, είτε έχουν στείλει mail σε εμάς και τους περάσαμε, είτε έχουν κάνει μόνοι τους το αίτημα, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Από αυτούς τους 14.500 δημότες, οι 3.500 σχεδόν χιλιάδες, οι 3.450, έχουν κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό τους. Στοιχείο που όντως και για εμάς είναι ένας στόχος πολύ βασικός, να αυξηθεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Αυτή είναι όλη η ουσία. Όλο και περισσότεροι δημότες να κατεβάσουν την εφαρμογή στο κινητό τους. Από κάτω βλέπετε και μια γραφική απεικόνιση, γιατί, ας πούμε, εδώ πέρα που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στην γραφική απεικόνιση, είναι γιατί μεγάλο ποσοστό δημοτών είναι και ανώνυμοι δημότες, που είτε περνιούνται απευθείας από τις υπηρεσίες, χωρίς να μιλήσουν μαζί μας, είτε τέλος πάντων για κάποιο λόγο δεν ήθελαν να αφήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, οπότε περάστηκαν ως ανώνυμοι δημότες. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει 3 υπηρεσίες ενδεικτικά για να σας δείξουμε τέλος πάντων τα ποσοστά τους. Η υπηρεσία καθαριότητας έχει συνολικά καταγράψει ως σήμερα 32.000 αιτήματα, από τα οποία τα 31.627 είναι ήδη ολοκληρωμένα, ποσοστό 98% δηλαδή, 98,4%. Η υπηρεσία των ηλεκτρομηχανολόγων, 15.089 αιτήματα, από τα οποία έχουν διεκπαιρεωθεί τα 14.166, ποσοστό 93%, 93,8%. Και η υπηρεσία συντήρησης υπαίθριων χώρων, που έχει να κάνει κυρίως με κατασκευή πεζοδρομίων, λακκούβες κλπ, κράσπεδα, 5.266 αιτήματα, 4.090 αιτήματα ολοκληρωμένα, δηλαδή ποσοστό 77,5%. Και τέλος σε αυτό το κεφάλαιο, να πούμε ότι οι πιο συχνές κατηγορίες αιτημάτων που καταγράφονται στην πλατφόρμα μας είναι αυτές οι 10. Κυρίως έχει να κάνει δηλαδή με την αποκομιδή ογκώδη αντικειμένων, έπιπλα κλπ, ξύλα και τέτοια, ο φωτισμός, η βλάβη στο φωτισμό, κλαδιά και μπάζα αποκομιδή, βλάβη στους κάδους, σπασμένα καπάκια, ρόδες κλπ. Βλάβες που μας έρχονται από δημοτικά κτίρια, είτε είναι σχολεία, είτε είναι μουσεία, το λαογραφικό μουσείο κλπ. Μας έρχονται επίσης οι βλάβες, τις καταχωρούμε μέσα στο σύστημα για να έχουν εικόνα και οι υπηρεσίες του τι έχουν τέλος πάντων στο καθημερινό τους πρόγραμμα. Κλάδεμα δέντρων, το οποίο θα αυξηθεί πολύ τις επόμενες μέρες κιόλας, όπως όταν μπαίνει άνοιξη. Ζώο αδέσποτο, περισυλλογή, περίθαλψη, στήρωση, πολύ συχνή κατηγορία. Καθαρισμός κοινόχρηστου χώρου, σκούπισμα πλήσιμο δρόμων κλπ. Και πεζοδρόμιο κατεστραμμένο. Και από κάτω είναι και η γραφική μας απεικόνιση των πιο συχνών αιτημάτων. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μας σκέλος. Θα πάω κατευθείαν για να μην σας κουράσω στο δεύτερο σκέλος μας. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το Novobill. Όπως είπαμε, το Novobill είναι μία πλατφόρμα διαχείρισης των αιτημάτων. Να το μεγαλώσω λίγο, δεν ξέρω αν το βλέπετε καθαρά. Είναι η πλατφόρμα διαχείρισης των αιτημάτων της καθημερινότητας που τη χρησιμοποιούμε είτε για την καταγραφή των προβλημάτων των υποδομών του Δήμου, είτε για την επικοινωνία και τη διάδραση Δήμου και Δημότη. Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα ότι το σύστημα αυτό το χρησιμοποιούν πάνω από 80 Δήμους σε 4 χώρες, σε Ελλάδα, σε Λονδίνο, σε Εδιμβούργο κλπ. Και έχει πάρει και αρκετά βραβεία και διακρίσεις σε σχέση με την, ως πρωτοπόρα εταιρεία, σε σχέση με την ιδέα κτλ. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, αυτή είναι η πλατφόρμα μας. Έχει τα 3 εξής υποσυστήματα. Το πρώτο είναι η δωρεάν εφαρμογή για όλους τους δημότες, είτε έχουν Android, είτε χρησιμοποιούν iOS, iPhone κτλ. Δωρεάν εφαρμογή που την κατεβάζουν στο κινητό τους, ώστε να μπορούν να κάνουν μόνοι τους το αίτημα. Το δεύτερο υποσύστημα είναι αυτό που χειριζόμαστε εμείς, οι υπηρεσίες του Δήμου, μέσω ενός web διαχειριστικού υποσυστήματος.
Και το τρίτο είναι μια web εφαρμογή που αν κάποιος μπει στην ιστοσελίδα του Δήμου μπορεί να σε παραπέμψει απευθείας στο να κάνεις το αίτημά σου μέσω του Novovil. Λοιπόν, συγκεκριμένα οι δημότες, αν κάποιοι από εσάς έχουν κατεβάσει ήδη την εφαρμογή αυτή, η εικόνα θα τους είναι πολύ οικία. Για να κάνουν το αίτημά τους, κάνουν μια εγγραφή, βάζουν ένα κωδικό, αφού έχουν κατεβάσει την εφαρμογή της Novovil. Το σύστημα σε κατευθύνει μόνο του τα βήματα, δηλαδή στην αρχή σου ζητάει μια επιλογή τοποθεσίας, που είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η τοποθεσία πρέπει να είναι η τοποθεσία του προβλήματος, όχι η τοποθεσία που βρίσκομαι εκείνη τη στιγμή, όχι η τοποθεσία που μένω, είναι η τοποθεσία που βρίσκεται το πρόβλημα, π.χ. η καμένη λάμπα. Στη συνέχεια σου δίνει την επιλογή, βγαίνουν αρκετές κατηγορίες και σου δίνει την επιλογή να επιλέξεις ποια κατηγορία αιτήματος αναφέρεται στο πρόβλημα το οποίο δηλώνεις και προαιρετικά να γράψεις μια σύντομη περιγραφή που να ξέρετε ότι εμάς μας βοηθάει πάρα πολύ η περιγραφή γιατί μας δίνεται παραπάνω στοιχεία και λεπτομέρειες, διευκρινήσεις σχετικά με το πρόβλημα. Η προσθήκη μιας φωτογραφίας του προβλήματος που έχει αποδειχθεί ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα συνεργεία, η φωτογραφία, καθώς μας γλιτώνει από χρόνο από την αυτοψία. Παράδειγμα, όταν είναι ένα σπασμένο καπάκι και μας στέλνει ο δημότης φωτογραφία από το καπάκι, γλιτώνουμε χρόνο από την αυτοψία, να δούμε τι καπάκι είναι, ποια υπηρεσία να πάει κλπ. Στο τέλος γίνεται η αποστολή του αιτήματος και το παραλαμβάνουμε εμείς στο Γραφείο Πολιτών, όπου ελέγχουμε αν όντως έχει γίνει σωστά η διαδικασία, αν έχει χρεωθεί στη σωστή υπηρεσία, για να προχωρήσουμε στην επίλυσή του. Τώρα, αυτό είναι αυτό που δουλεύουμε εμείς. Αυτό βλέπουμε εμείς καθημερινά. Είναι το σύστημα το οποίο εμείς λέμε ο πίνακας ελέγχου. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι ο πίνακας ελέγχου. Όλα τα στατιστικά που παρουσιάσαμε πριν, δηλαδή σε σχέση με το πόσα αιτήματα έχει ο Δήμος, ποια είναι επιλυμένα, ποιες είναι οι πιο συχνές κατηγορίες, φαίνονται στον πίνακα ελέγχου. Από εκεί αντλούμε τα στατιστικά μας, από εκεί γράφουμε τις αναφορές μας, από εκεί βλέπουμε τις αδυναμίες μας, από εκεί συλλέγουμε το που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Συνεχίζω με τη διαχείριση των αιτημάτων της καθημερινότητας. Αυτό εδώ πέρα το σημείο που βλέπετε είναι το βασικό μας σημείο, είναι το βασικό μας εργαλείο. Εδώ πέρα όλες οι υπηρεσίες που χειρίζονται το Novovil σε αυτό το κομμάτι είναι. Είναι το σημείο που καταγράφονται τα αιτήματα. Όταν μας παίρνει ένας δημότης τηλέφωνο, όταν το κάνει μόνος του, φαίνεται η διεύθυνση, φαίνεται η κατάσταση, φαίνεται σε ποια υπηρεσία χρεώθηκε, η περιγραφή της θέσης. Εκεί δηλώνονται όλα, πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Πάνω σε αυτό επικοινωνούμε με τις υπηρεσίες, αλλά και με τους δημότες. Λοιπόν, μία άλλη πολύ σημαντική λειτουργία που μας δίνει το Novovil είναι η λειτουργία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για την επικοινωνία μας με τους δημότες. Αυτό έχει δύο πλευρές. Η μία είναι με κάθε δημότη χωριστά. Θέλω εγώ, ας πούμε, να ρωτήσω μία διευκρίνηση για μία διεύθυνση ή για ένα αίτημα. Μπορώ να επικοινωνήσω απευθείας με τον δημότη μέσω του Novovil ή να τον ενημερώσω για την εξέλιξη του αιτήματός του. Αλλά κυρίως το πιο σημαντικό στην επικοινωνία είναι η ευκολία που μας δίνει να έχουμε μαζική επικοινωνία με όλους τους δημότες. Κάτι το οποίο ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια με όσα έχουν γίνει μας έχει φανεί πάρα πολύ χρήσιμο, καθώς σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως ήταν ένα σεισμός, μια ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας για καιρικές συνθήκες ή για τον COVID κτλ., μας έδινε τη δυνατότητα μαζικά να απευθυνθούμε σε όλους τους δημότες, να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να γίνει, αλλά και για πιο, δηλαδή και για άλλες εκδηλώσεις που μπορεί να γίνονται και θέλουμε να ενημερώσουμε μαζικά τους δημότες. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάτι, τέλος πάντων, έκτακτο. Να περάσω στις διαβουλεύσεις και στις δημοσκοπήσεις. Εδώ να πω ότι υπάρχουν τριών ειδών και είναι και το βασικό σημείο που ως Δήμος θέλουμε να στοχεύσουμε full. Αυτό είναι που στοχεύουμε τον επόμενο διάστημα, αυτό θέλουμε να εκμεταλλευτούμε από τον Novovil. Τη γνώμη σας θέλουμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις και οι διαβουλεύσεις είναι τριών ειδών. Αν μιλάω λίγο γρήγορα είναι για να προλάβουμε το χρόνο, να μην σας πάω όλο το χρόνο. Λοιπόν, η πρώτη μορφή είναι οι μικρές ερωταπαντήσεις που λέμε, τύπου δημοσκοπήσεις, όπως βλέπετε και στην οθόνη σας. Είστε ικανοποιημένος με την αποκομίδη των σκουπιδιών. Ερωτήσεις δηλαδή που οι δημότες απαντάνε με ναι ή όχι. Αυτό είναι τύπου δημοσκόπηση για απλά καθημερινά θέματα. Η δεύτερη μορφή είναι η διαβούλευση τύπου chatbot που λέμε. Μπορεί κάποιοι να το έχετε γνωρίσει το λεγόμενο robot, που το λέμε κάπως έτσι. Είναι στην ουσία μια online συζήτηση με δημότες, όπου εκφράζουν την άποψή τους αλλά και τις προτάσεις τους σε διάφορα πάλι θέματα της καθημερινότητας και στη συνέχεια συλλέγουμε τις απαντήσεις, δεν είναι εδώ με ναι ή όχι, μπορεί να εκφράζει την άποψή του αναλυτικά ή να κάνει τις ερωτήσεις του, είναι online συζήτηση,
Στη συνέχεια μαζεύουμε τα αποτελέσματα, τα συλλέγουμε, βγάζουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα για να εκτιμηθούν. Και τρίτον, είναι η λεγόμενη τηλεδιαβούλευση, η οποία είναι λίγο πιο περίπλοκη και ελπίζουμε κάποια στιγμή να είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Είναι στην ουσία ζωντανή διαβούλευση με τους δημότες, μέσω των social media, κανάλι στο YouTube κλπ, όπου δίνεται η δυνατότητα απευθείας online στους δημότες να κάνουν ερωτήσεις αλλά και συζήτηση με τους ομιλητές. Και νομίζω ότι είναι και το χαρακτηριστικό παράδειγμα διάδρασης Δήμου με δημότες. Να περάσω και τελειώνω στον χάρτη της πόλης, διαδραστικός οδηγός και χάρτης της πόλης. Εδώ μπορούμε να δούμε δύο πράγματα. Αφενός, είναι διάφορα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης, όπως είναι φαρμακεία, νοσοκομεία, μουσεία, δημόσια κτίρια, και μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε μέσα στο χάρτη που βρίσκονται και σε μερικές περιπτώσεις, αν πατήσεις απάνω τέλος πάντων, δίνεται η δυνατότητα προβολής για το ωράριο λειτουργίας, επικοινωνίας κτλ. Και σε δεύτερη φάση, ανάλογα με τα χρώματα που έχει κάθε κουκίδα, αποτυπώνονται τα αιτήματα των δημοτών πάνω στο χάρτη. Δηλαδή, με διαφορετικό χρώμα είναι εκείνα που είναι σε εξέλιξη, με διαφορετικό σε εκκρεμότητα, με διαφορετικό τα ολοκληρωμένα. Το δημοτικό μας ημερολόγιο, στο οποίο προσπαθούμε σε καθημερινή βάση να το ανανεώνουμε και να το ενημερώνουμε, έχει όλες τις εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, συναυλίες, όλα τα δρόμενα γενικά της πόλης. Τα περνάμε καθημερινά στο ημερολόγιο, ώστε όταν κάποιος δημότης έχει την εφαρμογή στο κινητό του, να μπορεί να μπει να δει τι συμβαίνει σήμερα στη Λάρισα, που θα μπορούσε να πάει μια παρουσίαση βιβλίων ή ό,τι τον ενδιαφέρει. Και τέλος, είναι αυτό που λέμε οι συχνές ερωταπαντήσεις, σύντομες λοιπόν ερωτησούλες, οι οποίες πολλές φορές απασχολούν τους δημότες, όπως ας πούμε πώς μπορώ να βγάλω μια θέση στάθμευσης, για αμαία, για πιστοποιητικά, τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για μια άδεια. Γενικότερα για διαδικασίες που αφορούν στο δημόσιο τομέα, μικρές ερωταπαντήσεις, από το να ψάχνουν να παίρνουν τηλέφωνα και να ρωτούν, υπάρχει δυνατότητα να απαντηθούν εκεί. Λοιπόν, αυτή ήταν η παρουσίαση από μέρους μου. Ελπίζω να έπεισα αρκετά κομμάτια. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση ή τέλος πάντων κάποια πρόταση, γιατί όπως ξαναείπα είναι σημαντική για μας, ή κάποια, δεν ξέρω, ο κύριος Δελγιάννης, αν θέλει να πει κάτι παραπάνω από μένα, ή να περάσουμε, όσο αν υπάρχει κάποια ερώτηση, πρόταση. Κυρία Ριζαριώτη, μας καλύψατε, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω, εγώ έχω σίγουρα κάποιες ερωτήσεις, αλλά θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα στα μέλη, στην περίπτωση που επιθυμούν να σας κάνουν κάποια ερώτηση, ή να συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις και να μπορέσετε κι εσείς να απαντήσετε. Πρόεδρε. Παρακαλώ. Ναι, απλά δύο λόγια σε σχέση με αυτά τα οποία πολύ ωραία παρουσίασε η Στέβη και έχει και αγωνία το πρωί. Είχα αγωνία για το σύστημα. Δεν ξέρω εγώ το Zoom. Θα παρουσιάσει έτσι όπως πρέπει και ήταν ζητούμενο. Φωνάζει και η μικρή κιόλας, αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα το παλέψουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή έχουν στο μυαλό τους μια εικόνα ότι το Novoville είναι μια ιστορία που απλά παίρνει ένας πολίτης και κάνει παρατηρήσεις, ζητάει διορθώσεις, που έχει κάποιο αίτημα. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε μπροστά μας, και εκεί πραγματικά μπορούμε να συνεργαστούμε με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, μπροστά μας είναι η δυνατότητα αξιοποίησης και των άλλων χρήσεων αυτού του εργαλείου, που έχουν να κάνουν με το κομμάτι της διαβούλευσης. Νομίζω ότι εσείς, ειδικά ως νέοι άνθρωποι, μπορείτε να το αντιληφθείτε πολύ περισσότερο. Είναι το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την ενημέρωση, με τη δυνατότητα να επικοινωνήσω ένα νέο ή την δυνατότητα να ενημερωθώ για πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πόλη μου. Όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ απλά, όμως πίσω από αυτά κρύβεται μια πολύ απλή λογική. Και αυτή η απλή λογική είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να περάσουμε από εκείνη την ιστορία που θα έπρεπε κάποιος για να μπορέσει, ας πούμε, να βρει μια λύση σε ένα πρόβλημά του, έπρεπε να πάρει τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο ή τον διευθυντή, να βρει το σωστό άνθρωπο για να του δώσει λύσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε.
Θα πρέπει να τελειώσουμε με την ιστορία που διάφοροι άνθρωποι περιφέρονται στους διαδρόμους ενός δημαρχείου και ψάχνουν να μιλήσουν με υπαλλήλους για να βρουν λύσεις σε πολύ απλά ερωτήματά τους. Η ιστορία του Γραφείου Πολιτών νομίζω ότι έχει ακριβώς αυτό το σκοπό, να εγκοινιάσει μια διαφορετική σχέση με τον πολίτη. Ο πολίτης έχει αξιοπρέπεια, ο πολίτης έχει ένα αίτημα, ο πολίτης οφείλει να πάρει μια απάντηση. Η Στέβη και οι υπόλοιποι συνεργάτες στο Γραφείο Πολιτών βοηθούν ακριβώς αυτό. Αν αυτό το συνδυάσετε και με την δυνατότητα αξιοποίησης, πολύ σύντομα θα ξεκινήσουμε με τις πρώτες διαβουλεύσεις που θα απλωθούν σε όλη τη διάρκεια του έτους. Είναι μια εντελώς καινούργια για την πόλη μας διαδικασία που εγκαινιάζει, καταλαβαίνετε, και μια διαδικασία ακριβώς σε μια περίοδο πολύ πολύ δύσκολη συνεννόησης με τον πολίτη και μια προσπάθεια να πάρει τη γνώμη του με ένα σύγχρονο διαδικτυακό μέσο, καταλαβαίνετε, το οποίο έχει να κάνει και με το Facebook, έχει να κάνει και με την ίδια την πλατφόρμα. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε να εγκαινιάσουμε μια άλλη εποχή. Όλα αυτά βέβαια θα αποτύχουν ικτρά όσο θα επιμένουμε με την ίδια κουλτούρα και με την ίδια αντίληψη για το τι σημαίνει δημόσιος βίος και το τι σημαίνει επαφή και επικοινωνία σε ένα επίπεδο καθημερινότητας. Και επειδή βλέπω και την κυρία Ευαγγέλου, νομίζω ότι τα μεγάλα στοιχήματα μπροστά μας είναι ακριβώς αυτά. Το πώς αλλάζουμε κουλτούρα σε μια πόλη που θα πρέπει να αλλάξει, ανεξάρτητα από το τι λένε οι πολιτικοί, οι δημοτικές αρχές, τα δημοτικά συμβούλια, είναι κάτι που οφείλουμε ως πολίτες πρώτα απ' όλα να το διεκδικήσουμε, γιατί μετά θα σας τα πει και η κυρία Ευαγγέλου, όσες πλατφόρμες και αν κάνουμε, όσους ποδηλατόδρομους και αν φτιάξουμε, όσα μέσα διαβούλευσης και αν επιχειρήσουμε να εγκαινιάσουμε, αν εμείς επιμένουμε με τον ίδιο τρόπο επικοινωνίας, όλα αυτά θα αποτυχάνουν και θα αποτυχάνουν παταγωδώς. Έτσι, γελάει ο Γιώργος, ο Τσουμάνης, αλλά και νομίζω ότι συμφωνεί, γιατί είναι πολλές μέρες τώρα στο Δημαρχείο στα διάφορα τεστ που γίνονται και τα βλέπει από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δελιγιάννη. Θα ήθελα όμως να δώσω τη δυνατότητα στους Δημοτικούς Συμβούλους αν επιθυμούν να κάνουν κάποια ερώτηση. Κυρία Πρόεδρε, εγώ παρακαλώ. Να σου πω να κάνω μόνο. Ναι, παρακαλώ. Επειδή έχω βρεθεί εκεί πέρα στο γραφείο και με τη δουλειά, αλλά και σαν πολίτης, οι κυρίες που δουλεύουν εκεί μέσα είναι τρελά υπομονητικές και εξυπηρετικές. Εντάξει, δηλαδή, εμένα με βοήθησαν κατευθείαν. Να τα ακούετε, κύριε Δελιγιάννη, γιατί... Γι' αυτό τα λέω, Στέφινη. Προσπαθούμε, γιατί αυτή είναι η ουσία. Και μάλιστα να σας πω ότι σοκάρονται οι δημότες. Κάποιοι νομίζουν ότι τους ειρωνευόμαστε όταν τους μιλάμε γενικά. Νομίζουν ότι τους κοροϊδεύουμε, ότι δεν μπορεί τώρα να παίρνω και όντως να θέλει ο άλλος να με βοηθήσει. Έχουμε συνδύσει ένα άλλο πλαίσιο δημοτικού υπαλλήλου και δημόσιου υπαλλήλου, είναι η αλήθεια, που δεν είστε εσείς. Αγαπητέ κύριε Τσουμάνη, απαγορεύεται ο διάλογο στη Γενική Συνεδρίαση. Δεν μπορούσα να κρατήσω, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Δεν πειράζει, μία φορά δεν πειράζει. Θα ήθελε κάποιο άλλο να κάνει κάποια ερώτηση στην κυρία Στέβη Ριζαριώτη ή ένα σχόλιο. Θα ήθελα να κάνω εγώ μία ερώτηση. Κυρία Στέβη, αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ και θα μιλήσω και από προσωπικής εμπειρίας, είναι ότι όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία μας είπατε, δεν τα γνώριζα. Και αυτός ήταν και ο λόγος που οι περισσότεροι από εμάς δεν τα γνωρίζαμε, δεν γνωρίζαμε τους τρόπους, τις διαδικασίες. Ας πούμε το Novoville, που είμαι τόσο καιρό στην πόλη της Λάρισσας, δεν το ήξερα επίσης. Θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος τρόπος συνεργασίας μεταξύ του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και του Γραφείου Πολιτών, έτσι ώστε να προετοιμάζαμε μία καμπάνια στα social media του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και εσείς τα δικά σας, μία συνεργασία δηλαδή για τους νέους αυτής της πόλης που είναι πιο κοντά στη χρήση applications ή οτιδήποτε άλλο. Το θεωρείτε ότι είναι καλό, θα μπορούσε να υπάρξει κάτι τέτοιο? Είναι καλό και είναι και απαραίτητο.
κατά την άποψή μου. Δηλαδή, γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι η γνώμη και η συμμετοχή του Συμβουλίου Νεολαίας είναι πολύ, πολύ βασική σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτή κιόλας η συνάντηση σήμερα θεωρώ ότι ειδικά εσείς πρέπει να γνωρίζετε για τον Όβιλ και ποιες είναι οι λειτουργίες του. Ο λόγος ο οποίος δεν τον γνωρίζετε είναι πράγματα προς κατάκτηση για μας και με τον κύριο Δελιγιάννη, δηλαδή, γι' αυτό παλεύουμε όλο αυτό το διάστημα, γιατί είναι σημαντικό για μας να βρούμε τρόπους. Π.χ. έχουν γίνει κάποιες καμπάνιες στα social media. Έχουμε βγει κατά καιρούς και θα το ξανακάνουμε αν χρειαστεί και με περίπτερα έξω στον κόσμο να τον ενημερώσουμε για τις δυνατότητες αυτές. Πάρα πολύ σημαντικό θα ήταν να κάναμε και μαζί, θεωρώ εγώ, μία καμπάνια, αν μπορεί να γίνει. Βέβαια, με συζήτηση του τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και εννοείται, όπως είπα και πριν, οποιαδήποτε πρόταση έχετε, είτε για κάποια καμπάνια, είτε για τα θέματα διαβούλευσης που θέλουμε να ξεκινήσουμε, είτε οποιαδήποτε πρόταση του πώς θα μπορούσε περισσότερος κόσμος νεολαία, αλλά και όχι μόνο νεολαία, γιατί θα εκπλαγείτε σε σχέση με το ότι δεν είναι μόνο αυτό που λέμε εμείς νεολαία που χρησιμοποιούμε τον Όβοβιλ, είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών. Οποιαδήποτε πρόταση μπορεί να έχετε, θα μας βοηθούσε πάρα πολύ να μπορέσουμε να, πώς το λένε, ευρέως να το μάθει ο κόσμος τη χρήση αυτής της εφαρμογής και τις δυνατότητες της, βεβαίως. Και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και θεαματικές αλλαγές όταν φτάσουμε σε ένα επίπεδο. Ήδη μετράμε βήματα σε σχέση με την πρώτη χρονιά. Κυρία Στέβη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκ μέρους του Προεδρείου και του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, θα θέλουμε να σας συγχαρούμε για τη δουλειά σας, την υπέροχη παρουσίασή σας. Και ευελπιστούμε σε επικοδομητική συνεργασία και πιστεύουμε ότι θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ που με αποδεσμεύετε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και περιμένω προτάσεις σας. Μπορείτε να μας καλέσετε όποια στιγμή θέλετε και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Θα προχωρήσω στο επόμενο θέμα που πρόκειται. Ένα λεπτάκι να το διαβάσω ακριβώς, όπως μας το έχει καταθέσει ο κύριος Χιουμάνης Γιώργος, ο συντονιστής Επιτροπής Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Δράσεων. Πρόκειται για τη συμμετοχή στον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδας και έχουμε προσκεκλημένη την κυρία Ευαγγέλου Εύη. Καλησπέρα σας, κυρία Εύη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρίσκεστε εδώ σήμερα και κλέβετε λίγο από τον χρόνο σας. Η κυρία Ευαγγέλου είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής, συνεργάτηδα της Αντιμαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης, υπεύθυνη προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Λαρισαίων. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να μας παρουσιάσει ο Γιώργος ο Τσιουμάνης στη δράση και μετέπειτα να μας πείτε και εσείς δύο λόγια. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα σας διαβάσω την εισήγηση, αν και την έχω στείλει και ελπίζω να την έχετε διαβάσει. Έτσι και μετά η Εύη θα απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις. Λοιπόν, έπειτα από 10 χρόνια η Ελλάδα ξαναβρίσκεται στο επίκεντρο της Διεθνούς Αγωνιστικής Ποδηλασίας, αναβιώνοντας το Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας. Ο αγώνας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας για το 2022. Με τη συμμετοχή περισσότερων από 140 αστέρων του αθλήματος από 20 επαγγελματικές και εθνικές ομάδες. Πρόκειται για μια παγκόσμια εμβέλεια διοργάνωση που επιστρέψει στην Ελλάδα με στόχο να αναδείξει το απαιτητικό άθλημα της ποδηλασίας και φυσικά να προβάλλει τις ομορφιές της χώρας. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 27 Τετάρτου του 2022 από το Ηράκλειο της Κρήτης με τερματικό σταθμό τα Ιωάννα, 1/5 του 2022. Σύνολο θα είναι μια απόσταση 864 χιλιόμετρα, στα οποία οι αθλητές καλούνται να διασχίσουν μέσα σε 5 μέρες και θα επισκεφτούν 28 πόλεις. Έπειτα από επιστολή του Δημάρχου μας, κ. Καλογιάννη, διευκρίνησε τη διαθεσιμότητα της πόλης μας, η Λάρισα δέχτηκε την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχει ενεργά στο Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας, καθώς θα είναι ο τερματικός σταθμός της τέταρτης μέρας στον αγώνα Καρδίτσα Ελλάδα. Στην ουσία θα υπάρχουν κάθε μέρα επιμέρους αγώνες, οπότε την τέταρτη μέρα θα ξεκινάει από Καρδίτσα και θα τελειώνει στην Λάρισα. Η γραμμή τερματισμού θα είναι το Πάρκο Αλκαζάρ, όπου θα υπάρχει πληθώρα εκδηλώσεων. Στα πλαίσια της εξωτερήκευσης προτάθηκε η δημιουργία ενός πρόμο βίντεο, όπου θα συμμετέχει το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων. Πιο συγκεκριμένα, καλούμε νέους και νέες του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας να πάρουν τα ποδήλατά τους και σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων την 5η-7 Απριλίου. Εύη, αν έχει αλλάξει κάτι, να μου πεις.
την 5-7 Απριλίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, να συμμετέχουν σε μια ποδηλατική ξενάγηση σε σημαντικά μνημεία της Λάρισας, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε, να συζητήσουμε για την ιστορία της πόλης μας, αξιοποιώντας πάντα τις σημαντικές αλλαγές που έγιναν στο αστικό τοπίο στα πλαίσια της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, εννοούμε τους ποδηλατόδρομους, έτσι που η πόλη μας έχει αλλάξει προς το καλύτερο για τον ποδηλάτη. Τα άτομα περίπου να είναι 20 με 25 και εννοείται ότι αν έχετε ποδήλατα και θέλετε να συμμετάσχετε, εννοείται ότι σας θέλουμε εκεί πέρα, και αν έχετε και φίλους νέους κάτω από 30, αναποεύει. Πώς είναι το νέος τώρα. Να τους φέρετε και αυτούς μαζί, γιατί θα είναι μια απίστευτη εμπειρία, ειδικά με τα ποδήλατα, και ειδικά να δούμε μνημεία τα οποία μπορεί να μην γνωρίζουμε ενώ μένουμε στην πόλη μας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσιουμάνη. Κυρία Ευαγγέλου, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μιας και η πόλη μας το επόμενο διάστημα θα έχει ένα τόσο μεγάλο παγκόσμια εμβέλεια γεγονός, δεν θα ήταν δυνατόν να μην ενημερώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και μάλιστα να μετέχετε σε ένα βίντεο πρόμου, προκειμένου να φανεί περισσότερο η πόλη μας, οι πολίτες μας, τα ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία της πόλης. Γενικότερα για τον αγώνα, όπως προείπε ο κύριος Τσουμάνης, από την Λάρισα ο αγώνας περνάει το Σάββατο στις 34, που είναι το Σάββατο πριν, είναι η τελευταία εβδομάδα των διακοπών του Πάσχα. Είμαστε τυχεροί που είμαστε το τέταρτο ετάπ, γιατί είναι μέρα Σάββατο παρότι είναι πριν από την Πρωτομαγιά. Αλλά σαν μέρα συγκριτικά με τις άλλες πόλεις που είναι καθημερινές, νομίζω ότι πετύχαμε τουλάχιστον και πάρα πολύ καλή μέρα, εκτός το ότι είμαστε σε αυτό το παγκόσμιο γεγονός, το πολύ σημαντικό γεγονός ποδηλατικό και όχι μόνο. Όσον αφορά τώρα, έχουν γίνει κάποιες προγραμματιστοί και από την διοργάνωση, αλλά και κυρίως από τα στελέχη του Δήμου, έχουμε οργανώσει κάποιες πρόδρομες δράσεις, εκτός από την ημέρα στις 34, έχουν οργανωθεί πρόδρομες δράσεις. Μία δράση είναι αυτή που θέλουμε να μετέχετε την 5η στις 7 Τετάρτου. Τα άτομα που μπορούν να μετέχουν, βέβαια, μπορεί να είναι έπειτα από επικοινωνία με την κυρία Ζάχου, που θα είναι ξεναγός μας, την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. Μπορούν να είναι έως και 30 οι μετέχοντες. Βέβαια, να ξέρετε, ήδη όσοι έχουν μάθει εσωτερικά ότι θα υπάρξει ποδηλατάδα και ξενάγηση μαζί, ήδη θέλει και το κοινό να μετέχει. Εμείς είπαμε όμως, επειδή πρέπει να βγει ένα ωραίο βίντεο για την πόλη, να μείνουμε στη συμμετοχή μόνο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, αλλά δεν θα έχουμε πραγματικά πρόβλημα αν είναι 20, αν είναι 25, αν είναι 30, 32 ή λίγο παραπάνω. Η ώρα που έχει οριστεί είναι την 5η, λοιπόν, 7 Τετάρτου, 6 με 8. Ο τόπος συνάντησης είναι το Αρχαίο Θέατρο, το Αλφα Αρχαίο Θέατρο. Και με τα ποδήλατά μας θα γυρίσουμε προς την πλατεία Λαού, στην πλατεία Μπλάνα, στο Γενή Τζαμί, και για να ξεναγηθούμε με την ξεναγό μας, την κυρία Ζάχου, στα αρχαία τείχη. Έπειτα θα ανεβούμε στο Φρούριο. Εκεί θα γίνει η αναλυτική ξενάγηση για τον Πεζεσθένη, τον Λουτρό και τη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου. Θα γίνει μία ποδηλατάδα στην Κήτη του Ποινιού και θα καταλήξουμε στο Β' Αρχαίο Θέατρο. Αυτό βέβαια προϋποθέτει, όπως σας είπα, για να βγει το βιντεάκι με τα ντρόουν και από το δελτίο τύπου του Δήμου μας. Πρέπει να είμαστε όλοι, να έχουμε αυτή την εμπειρία, πέρα από ότι θα είναι μια ωραία ποδηλατάδα και ιστορική ξενάγηση, πρέπει να έχουμε όλοι κατά νου ότι κάνουμε μια προσπάθεια για να βγει ένα όμορφο και ωραίο βίντεο. Τι άλλο να σας πω. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση για τη συγκεκριμένη δράση και να σας ενημερώσω και γενικά για κάποια άλλα θέματα του γύρου γενικότερα, του ποδηλατικού γύρου. Κυρία Ευαγγέλου, αν θέλετε, ενημερώστε μας γενικά και θα θέσουμε στο τέλος τα ερωτήματα. Ωραία. Όσον αφορά τώρα τις 34, επειδή ακριβώς, όπως προείπε ο κύριος Τσουμάνης, οι αθλητές που θα μετέχουν και ξεκινάει διεθνής ποδηλατικός γύρος από το Ηράκλειο της Κρήτης, την πρώτη μέρα φτάνει στα Χανιά, η δεύτερη μέρα από το ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ στην Αθήνα τερματίζει στην Ιταία στους Δελφούς, η τρίτη μέρα
από την ιδέα καταλήγει στην καρδίτσα. Η τέταρτη μέρα από την καρδίτσα, διασχίζοντας 156 νομίζω χιλιόμετρα, καταλήγει και τερματίζει στη Λάρισα, στο μνημείο του Ιπποκράτη. Εδώ να σας πω βέβαια και την τελευταία μέρα, το πέμπτο ετάπο, όπως λέμε σε ποδηλατικό όρο, ξεκινούν οι ποδηλάτες από την Καλαμπάκα και καταλήγουν στα Ιωάννινα. Όσον αφορά την πόλη μας τώρα, είμαστε συγκριτικά με άλλες πόλεις στην πλεονεκτική θέση του γεγονότος ότι οι αθλητές περνάνε μπροστά από τα μάτια μας, από το μνημείο του Ιπποκράτη, δύο φορές. Καθώς περνάνε από το μνημείο του Ιπποκράτη, περνάνε κάτω από τον Άγιο Αχίλιο, θα σας πω λίγο έτσι την διαδρομή για να έχετε κατά νου, περνάνε κάτω από τον Άγιο Αχίλιο, στρίβουν προς την πλατεία Εβραίων, περνάνε μπροστά από την κεντρική πλατεία, περνάνε μπροστά από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, από την αεροδρομίου καταλήγουν στον περιφερειακό δρόμο και ξεκινάνε κάνοντας δεξιά, διασχίζουν γύρω στους 15 όλους τους κόμβους που έχουμε περιφερειακά από την Λεωφόρου Καραμαλή, περνάνε μπροστά από το Ιασό, πιάνουν λίγο, στρίβουν προς το Λερόι Μερλίν και περνάνε μπροστά από την, πιάνουν τα σύνορα της Νίκαιας, κατεβαίνουν προς το Βιοκαρπέτ και προς το Πράκτικερ, αν έχετε εικόνα τώρα σας μπερδεύω. Περνάμε μπροστά από το Διαχρονικό Μουσείο, συνεχίζουμε στο Λίντλ του Αγίου Θωμά, στη ΔΕΙΑΛ και τερματίζουν ξανά στον Ιπποκράτη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είπα ότι η κάλυψη, εκείνη την ημέρα θα υπάρχει κάλυψη από το Eurosport με ανταπόκριση την Ελλάδα και τη Λάρισα θα βλέπουν 200 χώρες. Είναι η καλύτερη προβολή για την πόλη μας, η τουριστική προβολή για την πόλη μας. Θα πετάει πάνω από τα κεφάλια μας αεροπλάνο. Θα υπάρχουν πάρα πολλές επίγειες κάμερες που θα δείχνουν την πόλη. Γι' αυτό και θέλουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή πολιτών, φορέων, συλλόγων. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια με τα στελέχη του Δήμου, με το αθλητικό τμήμα, με τις κοινότητες, με αθλητικούς συλλόγους, με διάφορους φορείς να μετέχει ο κόσμος, γιατί είναι και ένα Σαββατοκύριακο ιδιαίτερο πριν από την Πρωτομαγιά και πολλοί Λαρισαίοι που έχουν εξοχικά ίσως και να λείπουν. Αλλά εγώ επειδή είμαι και στην ποδηλατική κοινότητα, όλοι οι γνωστοί μου και φίλοι μου από την Βόρεια Ελλάδα θα κατέβουν για να δούνε τους αγώνες στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στη Λάρισα, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο ετάπ. Τι άλλο να θυμηθώ να σας πω. Τώρα, στο πάρκο του Αλκαζάρ γίνονται πάρα πολλές παράλληλες δράσεις. Αν έχετε δει σήμερα την σελίδα του Δήμου Λαρισαίων και χθες μάλλον που έχει επισκεφτεί η Οργανωτική Επιτροπή, γιατί έγινε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τον κύριο Αγοραστό και με τον Υφυπουργό τον κύριο Αυγενάκη, έγινε η παρουσίαση στη Λάρισα του τέταρτου ετάπ. Και σήμερα έχει ανακοινώσει η σελίδα της Οργανωτικής Επιτροπής πως η Λάρισα είμαστε πρωτοπόροι από θέμα παράλληλων δράσεων. Δηλαδή έχουμε κινηθεί στο να οργανώσουμε παράλληλες δράσεις επειδή εμείς ακριβώς δεν μπορούμε να μετέχουμε στον αγώνα. Αυτό που θέλουμε είναι να μετέχει η πόλη σε μια γιορτή. Όλο το πάρκο του Αλκαζάρ από το μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, το λεγόμενο Φτερό και κάτω, θα είναι γεμάτο από δράσεις για να ευχαριστηθούν τα παιδιά και οι οικογένειές τους, κυρίως παιδιά βέβαια, ποδηλατικές πίστες, ζωγραφιές, κληρώσεις, δράσεις για παιδιά με αμαία, αγώνες ποδηλατικοί, πάρα πολλές εκδηλώσεις και πραγματικά συγκριτικά με άλλους δήμους είμαστε πρωτοπόροι για την ώρα. Ελπίζω να έχουμε και μεγάλη συμμετοχή ατόμων. Η εξέδρα, για να σας δώσω να καταλάβετε, επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός μεγάλης εμβέλειας, η εξέδρα των απονομών είναι μια τεράστια νταλίκα που θα στηθεί στο ύψος που είναι το mini golf, μια νταλίκα που είναι 16x4 που μεταμορφώνεται και σαν εξέδρα απονομών. Το κομβόι που θα ακολουθεί τους 156, οι ομάδες από 20 έχουν γίνει 22 οι επαγγελματικές ομάδες και να σας πω ότι από αυτές τις επαγγελματικές ομάδες που κάθε ομάδα από τις 22, 7, κάθε ομάδα έχει 7 μέλη,
Από όλους αυτούς τους 154 αθλητές, οι Έλληνες είναι 7 της εθνικής ομάδας και οι 7 Κύπροι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαφόρων εθνικοτήτων από Μαλαισία, από Ινδονησία, από Καναδά, από όλο τον κόσμο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Και το κομβόι που θα ακολουθεί, το ποδηλατικό κομβόι, οι μάνατζερ τους στα αυτοκίνητα που θα παρκάρουν στο πάρκινγκ απέναντι από το κολυμβητήριο, είναι από μόνο τους ένα θέμα. Είναι πάρα πολύ θεματικό και αξίζει πάρα πολύ τον κόπο, γιατί δεν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο από τόσο κοντά στην Ελλάδα και δεν στην πόλη μας. Αυτά ήθελα να σας πω. Κυρία Ευαγγέλιου, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Είμαστε βέβαιοι ότι έχει γίνει εξαιρετική προετοιμασία και μάλιστα είμαι βέβαιη ότι τα μέλη μας θα διαδώσουν την πληροφορία και θα συμμετέχουν ενεργά, πέρα από το, μάλλον από την ποδηλασία στις 7 Τετάρτου, αλλά και, και στον τερματισμό στις 30 Τετάρτου στην πόλη μας. Λοιπόν, θα δώσουμε όμως το λόγο στα μέλη για ερωτήσεις, διευκρινήσεις που θα ήθελα να σας απευθύνουν. Ωραία. Να δώσω το λόγο στην κυρία Σταυρίδου και ύστερα στον κύριο Τσιουμάνη. Κυρία Σταυρίδου, παρακαλώ. Ο Γιώργος νομίζω σήκωσε πριν από μένα. Αν θέλει να διευκρινίσει κάτι, τον παραχωρώ. Απλά θέλω να πω και αν είναι η κυρία Ευαγγέλου να με διορθώσει, νομίζω θα είναι και ο πιο εντυπωσιακός αγώνας, ας πούμε, επειδή είναι επίπεδος, οπότε οι αθλητές θα περιμένουμε να πάνε ταχύτατα, έτσι. Ακριβώς. Επειδή ο αγώνας είναι επίπεδος, τα χιλιόμετρα που θα διέρχονται οι αθλητές, όχι τόσο μέσα στο κέντρο της πόλης, αλλά να ξέρετε ότι γενικότερα φτάνουν τα 60 και 70 χιλιόμετρα. Το ετάπ της Λάρισας είναι σπριντ, είναι ταχύτητα. Οπότε δεν θα καταλάβετε πόσο γρήγορα και πόσο τρομακτικά γρήγορα θα περάσουν μπροστά από τα μάτια μας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ θεματικό σαν ετάπ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τη διευκρίνηση. Κυρία Σταυρίδου, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω κάποιες ερωτήσεις, γιατί θα σας πω την αλήθεια, εγώ παρότι δεν χρησιμοποιώ το ποδήλατο στην πόλη, έχω όμως ενθουσιαστεί πάρα πολύ με αυτή τη δράση. Η ώρα, νομίζω, εκκίνησης, μας είπατε, είναι γύρω στις 3:30. Η ώρα εκκίνησης, μιλάμε για τον αγώνα τώρα ή για τη δράση μας? Για τη δράση στις 7 Απριλίου θα ρωτήσω εγώ. Για τη δράση στις 7 Απριλίου είναι στις 6. Η δράση είναι 6 έως 8 χονδρικά. 6. Οπότε 6 παρά πρέπει να μαζευτούμε για να ξεκινήσει και η δράση μας και το βίντεο και όλα. Τέλεια. Εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο θα δηλώσουμε όποιοι θέλουν να έρθουν, μάλλον στο Γιώργο. Από ό,τι κατάλαβα. Και αυτό που δεν είμαι σίγουρη αν έπιασα σωστά είναι για όσους θέλουν εκτός συμβουλίου να πάρουν μέρος την Πέμπτη όμως, στη δράση με το πρόμο. Πρέπει να απευθυνθούν σε εσάς? Όχι, αν είναι θα το αναλάβει ο κύριος Τσουμάνης, για να μην ξεφύγουμε θα έχουμε πρόβλημα μετά με τον αριθμό των συμμετοχόντων. Αυτό. Γιατί επειδή έχουμε ξεναγό, η ξεναγός δεν μπορεί να ξαναγήσει και να ακούγεται σε 100 άτομα. Θα ήταν πολύ ωραία να έχουμε μια πολύ μεγάλη ποδηλατάδα. Επειδή ακριβώς είναι ξενάγηση σε ιστορικά μνημεία, δεν πρέπει να ξεφύγουμε πάρα πολύ. Οπότε κυρίως να είστε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και όποιοι φίλοι μπορούν να μετέχουν, να φτάσουμε τα 30-35 άτομα, όχι παραπάνω. Τέλεια. Αυτό ήθελα να ακούσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σημειώσω... κυρία Σταυρίδου, τελειώσατε? Εμείς ίσως που δεν οδηγούμε ποδήλατο, μπορεί να σας περιμένουμε στον τερματισμό στο Αλκαζάρ να σας υποδεχτούμε. Να αναφέρω πριν δεχτώ άλλες ερωτήσεις ότι για όσους δεν ποδηλατείτε, υπάρχουν διάφορες πρόδρομες δράσεις πέραν της 30 Τετάρτου και να σας αναφέρω σε ποιες ηλικιακά μπορείτε να μετέχετε, έτσι, γιατί ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα. Θα ανακοινωθεί βέβαια, το επόμενο διάστημα θα ενημερωνόμαστε συνέχεια, θα ενημερώνεστε. Μπορείτε όμως έχω ενδεικτικά εδώ στις 28 Τετάρτου το απόγευμα, 8 έως 10, στο Αρχαίο Θέατρο θα υπάρχει
Η δράση λέγεται «Μουσικές εικόνες με ποδήλατα». Είναι μια έκθεση φωτογραφίας με συνοδεία μουσικής. Μια μπάντα θα παίζει στο αρχαίο θέατρο, οπότε μπορείτε να παρευρεθείτε σε αυτήν. Και βέβαια την ίδια μέρα το πρωί, τυχαίνει τώρα να αφορά την ίδια μέρα, 28 Τετάρτου, στην κεντρική πλατεία υπάρχει ποδηλατική αιμοδοσία. «Έλα με το ποδήλατό σου και δώσε ζωή» είναι ο τίτλος. Αν είστε αιμοδότες, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μετέχετε και στην αιμοδοσία τη συγκεκριμένη. Αυτά μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Ωραία. Θα μας ταλεί το πρόγραμμα έτσι ώστε να το προωθήσουμε κι εμείς σε όλα τα μέλη. Να πω ότι σχετικά με τα ονόματα θα αποφασίσουμε σε συνεργασία με τον κύριο Τσιουμάνη ποιος θα τα συγκεντρώσει, καθώς ο κύριος Τσιουμάνης θα βρίσκεται στο εξωτερικό εκείνη την περίοδο. Ωστόσο, εσείς θα ενημερωθείτε και θα έχετε το τηλέφωνο επικοινωνίας του ατόμου για να έχετε την ακριβή λίστα των συμμετεχόντων. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από τους Δημοτικούς Συμβούλους? Δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Κυρία Βαγγέλου, μπορούμε να σας αποδεσμεύσουμε, να σας συγχαρούμε για το τεράστιο εγχείρημα, να σας ευχαριστήσουμε που κάνατε την πόλη μας για ακόμη μια φορά κέντρο των εξελίξεων και στον αθλητισμό. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθουμε και να σας δούμε από κοντά, να σας συναντήσουμε και να συμμετέχουμε ενεργά σε αυτή τη δράση. Σας ευχαριστώ πολύ. Η επιτυχία πραγματικά ήταν του Δημάρχου μας με την επιστολή στην Οργανωτική Επιτροπή και στην διαθεσιμότητα της πόλης να μετέχουμε. Και έτσι βγήκε στο πραγματικά να είμαστε στο τέταρτο ετάπο. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Θα προχωρήσουμε με τη σειρά που εστάλει η ημερήσια διάταξη την Κυριακή και προχωρούμε με την κυρία Γιάνγκα Ανθή, μέλος Επιτροπής Δημοκρατίας και Δικαιωμάτων, η οποία την προσκαλούμε να μας αναφέρει δύο λόγια για το ψήφισμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το οποίο συζητήθηκε στην ειδική συνεδρίαση που κάναμε πέρα δύο εβδομάδων. Ο λόγος είναι σε εσάς, κυρία Γιάνγκα. Πέρα σας. Ακούγομαι? Ναι. Είχα ένα πρόβλημα την προηγούμενη φορά, γι' αυτό και το ρωτάω διευκρινιστικά. Όντως είχαμε συζητήσει σχετικά με το ψήφισμα και την προηγούμενη φορά. Είχα να κάνω μια πολύ επικοδομητική συζήτηση και με την Επιτροπή έχουμε κάνει κάποιες μικρές προσθήκες. Δεν ξέρω αν θα ήταν χρήσιμο να το διαβάσω, δεν ξέρω πώς το θέλετε, αν γίνεται να το διαβάσω εκ νέου. Αν θέλετε, κάντε το μία ανάγνωση, να ενημερωθούν όλοι και προχωρούμε. Ο πόλεμος, η προσφυγιά, ο αφανισμός των λαών για ακόμη μία φορά παίρνουν σάρκα και οστά. Και αυτή τη φορά, μάλιστα, στην ευρωπαϊκή μας γειτονιά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μας φέρνει ξανά κατά πρόσωπο με τις σκληρές και απάνθρωπες συνεπειές του. Ως νέοι, αναρωτιόμαστε συχνά ποια είναι η σωστή αντίδραση σε τέτοιες καταστάσεις μεγάλης οδύνης των λαών. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μετριάσουμε τα κλάματα των μικρών παιδιών, τον τρόμο των γονιών που προσπαθούν να προστατεύσουν την οικογένειά τους, την απελπισία που ξεριζωμούν τόσων χιλιάδων προσφύγων που κατευθύνονται συχνά στο άγνωστο. Αναρωτιόμαστε και αν αυτά ακόμα τα λόγια μας έχουν κάποιο νόημα. Οι απαντήσεις δεν είναι αβίαστες, σίγουρα όμως ξέρουμε πως έστω και έναν άνθρωπο να παρακινήσουμε να ρίξει με αφορμή την Ουκρανία τη ματιά του και στις άλλες χώρες που ετοιμάζονται από τον πόλεμο, να ευαισθητοποιηθεί για το ανθρωπιστικό ζήτημα που έχει αναδειχθεί και εξαπλώνεται μέρα με τη μέρα, τότε σίγουρα θα έχουμε συνεισφέρει κάτι. Άλλωστε, ο πόνος, ο ξενιτερμός, η προσφυγιά είναι φαινόμενα πανανθρώπινα και σίγουρα όχι καινούργια για τη χώρα μας, αλλά και την πόλη μας που φιλοξενεί πολλούς πρόσφυγες, ανθρώπινες ψυχές που μισθούν μια καλύτερη ζωή. Ελπίζουμε πως η ματιά αυτή θα γίνει νιάξιμο για κάθε πρόσφυγα, για κάθε λόγο που υποφέρει, σε κάθε σημείο του πλανήτη, όντας έρμα στα χέρια των λίγων. Ως Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαία του Δήμου Λευσέων, καταδικάζουμε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αφού γραζόμαστε τον ουκρανικό λαό αλλά και κάθε λαό που μας στίζεται από τον πόλεμο και στεκόμαστε με σεβασμό και ενσυναίσθηση δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια. Τελειώνοντας με λίγους στίχους του Γιάννη Ρίτσου, αδέρφια, μέσα στην ειρήνη διάπλατα να σένει όλος ο κόσμος με όλα τα όνειρά μας. Δώστε τα χέρια, αδέρφια μου, αυτό είναι η ειρήνη. Ευχαριστούμε, κυρία Γιάνγκα Ανθή.
Το συγκεκριμένο ψήφισμα έχει ήδη συζητηθεί, ωστόσο θα ήθελα να δώσω το λόγο σε κάποιον δημοτικό σύμβουλο στην περίπτωση που θα ήθελα να αναφέρει κάτι ή να κάνει κάποια ερώτηση. Ο κύριος Ρεμπάμπης, παρακαλώ, και η κυρία Σταυρίδη. Κύριε Ρεμπάμπη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Είχα διαβάσει προσωπικά το ψήφισμα από το email. Θεωρώ ότι η ιδέα είναι πολύ σημαντική και αξίζει έτσι οι νέοι να εκφράζονται και να διατυπώνουν τις απόψεις τους πάνω σε τέτοια κρίσιμα ζητήματα όπως είναι ο πόλεμος. Θεωρώ ότι οι νέοι προφανώς και καταδικάζουν κάθε πολεμική σύραξη και σύγκρουση από όπου και αν προέρχεται, από όπου, όποιος και αν την κάνει, σκεπτόμενοι κάποια λόγια του Μπρέχτ, ότι μετά τον πόλεμο ο λαός των νικητών είναι φτωχός και πεινάει. Μετά τον πόλεμο, ο λαός των ιτημένων είναι φτωχός και πεινάει. Οπότε, και με γνώμονα την ιστορική γνώση, που θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντική σε τέτοιους καιρούς αμφισβήτησης και αβεβαιότητας, να γνωρίζουμε το παρελθόν και τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, με αυτά τα δεδομένα και με όλα αυτά που βιώνουμε κάθε μέρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι νέοι να παίρνουν θέση, να εκφράζονται και να διαμαρτύρονται πολλές φορές όταν τους στερείται ένα μέλλον σε έναν κόσμο στον οποίο συνεχώς μοχθούμε και αγωνιζόμαστε για δικαιώματα, για ελευθερίες, για δουλειά, για ελεύθερη έκφραση, για συλλογικότητα. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, οπότε μπράβο και στην Επιτροπή αλλά και προσωπικά στην κυρία Γιάγκα, που την γνωρίζω. Και θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοια ψηφίσματα. Συγχαρητήρια και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ρεβάμπη. Παρακαλώ, κυρία Σταυρίδη. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, όπως ανέφερε και η κυρία Γιάγκα και όσοι ήσασταν παρόντες και παρούσες και στην προηγούμενη γενική συνεδρίαση, έγινε τροποποίηση του ψηφίσματος όπως είχε κατατεθεί την προηγούμενη φορά, το οποίο ήταν ολίγον τι πιο μετριοπαθές. Όμως, στην προηγούμενη έκτακτη γενική συνεδρίαση εκφράστηκαν γνώμες και απόψεις πολλών δημοτικών συμβούλων νεολαίας ότι πρέπει να γίνουμε ολίγο την πιο αιχμηρή, να καταδικάσουμε όχι μόνο την επίθεση της Ρωσίας, αλλά και τις επιθέσεις, τους πολέμους και σε άλλα μέρη της γης, τα οποία, οι οποίες δεν είναι ούτε καινούργιες, ούτε πρωτοφανείς. Και αυτό είναι κάτι που το προσθέσαμε και το αναδείξαμε εκ νέου στο ψήφισμά μας, όπως κατατέθηκε ξανά προς ψήφιση. Εμείς χαιρόμαστε που το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας εξέφρασε τέτοιες απόψεις και ήταν όλοι σύμφωνοι ως προς αυτό, τουλάχιστον όσοι έλαβαν το λόγο, και σήμερα και ο κύριος Ρεμπάμπη συμφωνεί με αυτό όπως κατατέθηκε. Ελπίζουμε να ψηφιστεί και να περάσει και να δημοσιευθεί και στον τύπο. Αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ρεμπάμπη, σηκώνετε το χέρι. Α, ωραία. Λοιπόν, θα περάσουμε σε μία πρωτοτυπία σήμερα. Δεν ψηφίσαμε για το προηγούμενο. Θα τα ψηφίσουμε όμως μαζί, με συγχωρείτε. Πάμε λίγο να προχωρήσουμε στο ψήφισμα αρχικά για τη συμμετοχή στο Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδας. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας στον Ποδηλατικό Γύρο? Ωραία. Άρα μπορεί να περάσει κατά απόλυτη πλειοψηφία. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν επιθυμεί στο ψήφισμα για τον πόλεμο, δεν συμφωνεί με το ψήφισμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία? Όχι. Επομένως, περνάει και αυτό κατά απόλυτη πλειοψηφία. Θα ήθελα να προχωρήσω. Κύριε Τσάτσο, θα θέλετε να μας παρουσιάσετε το workshop με θέμα το digital marketing, ο κύριος Τσάτσος, μέλος της Επιτροπής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Στην πρόσφατη συνεδρίαση που κάναμε στην Επιτροπή, θέλαμε να αναζητούσαμε πιθανές δράσεις. Σε αυτό που καταλήξαμε, μία εκ των δράσεων να είναι ένα workshop το οποίο θα βοηθήσει σε πρακτικό τρόπο τους νέους, είτε αυτοί είναι νέοι επαγγελματίες της πόλης, είτε είναι
φοιτητές είτε άτομα τα οποία εργάζονται σε άλλες επιχειρήσεις και θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Αυτό θα μπορέσει να γίνει από άτομα τα οποία έχουν πρακτικές γνώσεις επί του θέματος και θα δώσουν τις δικές τους εμπειρίες πάνω σε αυτό. Θα είναι ένα workshop το οποίο θα έχει πιο πρακτικό χαρακτήρα και σκοπός μας είναι να δώσουμε κάποια έτσι εφόδια στους νέους της πόλης, ούτως ώστε να είναι ανταγωνιστική στην σύγχρονη εποχή. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσάτσο. Μας αναφέρατε με συντομία το περιεχόμενο της εισήγησής σας. Ωστόσο, υπάρχει κάποιος δημοτικός σύμβουλος που θα ήθελε να εκφράσει κάποια απορία, κάποια ερώτηση σχετικά με το παρόν, με την παρούσα εισήγηση. Κυρία Σταυρίδου, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Χίλια συγγνώμη. Δεν είμαι σίγουρη αν συγκράτησα την ημεροχρονολογία και τον τρόπο που θα διεξαχθεί, αν θα είναι ηλεκτρονικό ή με φυσική παρουσία. Τώρα αυτό ανάλογα και των συνθηκών λόγω COVID, δεν θέλουμε να είναι πολύ μαζικό λόγο και της φύσης ότι θα είναι πρακτικό. Αν έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή θα χαθεί και αυτή η ουσία, αλλά περιμένουμε να δούμε μέχρι το Μάιο που υπολογίζουμε να υλοποιηθεί πώς θα είναι η κατάσταση για να κρίνουμε αναλόγως. Άμα γίνει διαδικτυακά, ok. Σε περίπτωση που γίνει διαζώσεις, έχουμε συζητήσει έτσι σαν πιθανές τοποθεσίες που μπορεί να γίνει κάποιος από τους χώρους του Δήμου, είτε αυτός είναι ο Μήλος του Παπά, είτε η Πινακοθήκη. Τώρα αυτό μένει να δούμε και τη διαθεσιμότητα ανάλογα. Ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Σταυρίδου και τον κύριο Τσάτσο. Υπάρχει κάποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος ο οποίος θα ήθελε να εκφράσει κάποια απορία, κάποια ερώτηση προς τον κύριο Τσάτσο για τη διεξαγωγή του workshop. Πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή που πήρε η Επιτροπή Επιχειρηματικότητας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσάτσο. Θα ήθελα να προχωρήσω στην ψήφιση της συγκεκριμένης εισήγησης. Υπάρχει κάποιος ή κάποια ο οποίος διαφωνεί με τη διεξαγωγή του παρόντος workshop? Είπα που διαφωνεί. Ωραία. Άρα συμφωνούμε όλοι. Επομένως, μπορεί να περάσει και αυτό το θέμα, να πάρουμε απόφαση κατά απόλυτη πλειοψηφία. Θα ήθελα να προχωρήσω τώρα στον συντονιστή. Στο συντονιστή της Επιτροπής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, τον κύριο Δημοβέλη Λευτέρη, ο οποίος θα μας κάνει την εισήγηση για τη διεξαγωγή συναντήσεων με φορείς επιχειρηματικότητας. Κύριε Δημοβέλη, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και πάλι. Ως Επιτροπή Επιχειρηματικότητας, στόχος μας είναι να κάνουμε δράσεις οι οποίες να φέρουν κοντά του επιχειρήν της πόλης με το Δήμο και πιο πολύ με εμάς το Συμβούλιο Νεολαίας. Θα σας πω εντάχει την πρότασή μας που σας έχει σταλεί και στην ημερήσια. Ουσιαστικά εμείς θέλουμε να κάνουμε διάφορες συναντήσεις με φορείς που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις της πόλης μας, όπως για παράδειγμα το Επιμελητήριο Λάρισας, το Σύνδεσμο ΣΤΕΒ και τον Εμπορικό Σύλλογο. Ουσιαστικά έχουμε ως κύριο στόχο να φέρουμε κοντά τους συμβούλους του Συμβουλίου μας με ανθρώπους που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα της πόλης. Επιπλέον θα βοηθήσει τα μέλη μας να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και να πάρουν κάποιες μερικές χρήσιμες συμβουλές μέσα από την εμπειρία τους. Θα κάνουμε κάποιες, η μορφή των συναντήσεών μας θα είναι με συνεντεύξεις. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε κέραια και στοχευμένα ερωτήματα ώστε να καλύψουμε ακόμα και ερωτήματα που έχουν νέοι επιχειρηματίες. Και υπολογίζουμε η δράση να υλοποιηθεί τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.
Ως πρώτη συνάντηση έχουμε αποφασίσει και έχω κάνει μια προσωπικά μια επικοινωνία με τον πρόεδρο του Επιμελητήριου Λάρισσας. Με χαρά μας δέχεται, εννοείται. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από μεριάς τους. Οπότε ουσιαστικά εμείς τώρα το επόμενο διάστημα θα φτιάξουμε μια ατζέντα με αυτές τις ερωτήσεις και θα πάμε κάποια ομάδα από την Επιτροπή Επιχειρηματικότητας. Στο τέλος έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε ένα δελτίο τύπου, το οποίο θα το δημοσιεύσουμε στα μέσα του Συμβουλίου ή ακόμα και στα μέσα τον τύπο, παράδειγμα, της εφημερίδας και τα λοιπά. Αυτό σαν μία από τις δράσεις που θέλουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημοβέλη. Θα ήθελα να απευθύνω τώρα το λόγο στους Δημοτικούς Συμβούλους. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια απορία σχετικά με την παρούσα εισήγηση. Ο κύριος Χατιλάρης έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Απλά νομίζω ότι επισκέψεις και συναντήσεις από επιτροπές δεν χρειάζεται να περνάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω, διορθώστε με πρόεδρε και γραμματέας. Νομίζω δεν χρειάζεται. Σημαντική σημείωση. Μπορώ να πω. Ευχαριστούμε, κύριε Χατιλάρη. Okay, στο κομμάτι των επισκέψεων, ναι, απλά η παρούσα εισήγηση, επειδή πρόκειται να γίνει και εκ μέρους των Δημοτικών Συμβούλων Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων, θεωρήθηκε και κρίθηκε σωστό να περάσει από το σώμα, έτσι ώστε αφενός να ενημερωθούν και αφετέρου από τη στιγμή που θα μας εκπροσωπήσουν και θα μπορούν να συμμετέχουν με τον κύριο Δημοβέλη και την Επιτροπή Επιχειρηματικότητας, θα πρέπει να τους εξουσιοδοτήσουμε όπως οφείλουμε ως σώμα, παρόμοια όπως κάναμε και με τη συμμετοχή μας στο Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Κύριε Δημοβέλη, παρακαλώ, θα θέλετε να κάνετε κάποια δευτερολογία. Ορίστε, έχει το λόγο. Ναι, δευτερόλεπτα. Φυσικά, η πρόσκληση είναι και για μέλη τα οποία δεν είναι στην Επιτροπή, έτσι. Εμείς απλά πήραμε την πρωτοβουλία σαν Επιτροπή, λόγω ότι μας συνδέει το είδος εργασίας, συσσαγωγικά να το πω έτσι. Να πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία, να πάμε κοντά στους φορείς της επιχειρηματικότητας. Είμαστε ανοιχτοί στο να συμμετέχουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι θέλουν στις συναντήσεις. Απλά επειδή θα είναι διαζώσεις, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πάμε και πάρα πολλά άτομα, έτσι. Αλλά φυσικά μπορούμε να καταλήξουμε σε μια ομάδα που θα θέλαμε να μας εκπροσωπήσει εκεί. Ευχαριστώ. Αυτό μόνο. Κάποια άλλη ερώτηση θα ήθελε κάποιος συνάδελφος να απευθύνει στον κύριο Δημοβέλη. Πολύ καλά. Ας προχωρήσουμε στην ψήφιση της παρούσας πρότασης. Υπάρχει κάποιος ή κάποια ο οποίος διαφωνεί με τη συγκεκριμένη εισήγηση? Κάποιος έχει ανοιχτό το μικρόφωνο, ελπίζω να μην κάνω εγώ λάθος. Ωραία. Άρα και αυτή η πρόταση περνάει με απόλυτη πλειοψηφία. Και θα προχωρήσω, συγγνώμη, στα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης με τη σειρά τα οποία κατατέθηκαν στο Προεδρείο. Και θα δώσω το λόγο στην κυρία Σταυρίδου Γεωργία, συντονίστρια Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία θα μας μιλήσει για την πραγματοποίηση ενός περιπάτου νεολαίας στα μνημεία της πόλης μας. Κυρία Σταυρίδου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύρια Πρόεδρε. Αυτό που εμείς σκεφτήκαμε σαν Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι μία περιήγηση ουσιαστικά στα μνημεία, στα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης της Λάρισσας. Η ξενάγηση αυτή θα είναι με τα πόδια αυτή τη φορά και διακατέχεται από μια πολύ ενδιαφέρουσα θεματική που αφορά το πού σύχναζαν οι νέοι ανά τα χρόνια. Η ιδέα αυτή επεξεργάζεται αρκετό καιρό από την Επιτροπή Παιδείας, αλλά με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσείων και μνημείων
που είναι στις 18 Απριλίου, προτείνουμε να συνδυαστεί αυτή η δράση, εάν αυτό είναι εφικτό. Έχουμε έρθει σε επαφή με την κυρία Εύη, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το επίθετό της, η οποία είναι ξεναγός, με την οποία έχουμε συμφωνήσει, μάλλον έχουμε προτείνει και περιμένουμε και τελική ανταπόκριση να το κλείσουμε, δύο ξεναγήσεις, μία πρωινή και μία απογευματινή εκείνη την ημέρα. Και επειδή θα θέλαμε αυτή η δράση να είναι ανοιχτή στους νέους της πόλης και όχι μόνο σε επίπεδο επιτροπής ή Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή να γίνει και ένα κάλεσμα στα νέα παιδιά της πόλης, θα θέλαμε να κάνουμε ένα κάλεσμα ανοιχτό σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, για λόγους υγειονομικούς και για καλύτερη διευκόλυνση της συνάντησης αυτής, της ξενάγησης μάλλον αυτής, προτείνεται ως μέγιστος αριθμός τα 25 άτομα ανά ξενάγηση. Αυτά. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι. Όχι, πολύ κατανοητά, κυρία Σταυρίδου. Να σημειώσω μόνο εγώ ότι η ξενάγηση θα γίνει ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας πολιτισμού, το οποίο ήδη αναφέρθηκε από εσάς, και θα την κάνει η κυρία Λίνα Μουσιώνη, η οποία αποτελεί υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων και αρχαιολόγος, και μάλιστα θα χαρεί πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία που παίρνουμε. Υπάρχει ο κύριος Τσιουμάνης, παρακαλώ, και ο κύριος Ρεμπάμπης, έχουμε το λόγο. Ορίστε, κύριε Τσιουμάνη. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα μόνο μία διευκρίνηση όταν τι εννοούμε στα μέρη που σύγχναζαν οι νέοι. Μνημεία της πόλης και μέρη που σύγχναζαν οι νέοι. Αυτό θα ήθελα, απλά να δω τι ακριβώς εννοούμε. Ναι, βεβαίως. Μιλάμε... Είναι μία θεματική που θα διατρέχει την ξενάγησή μας αυτή, με την έννοια του να γνωρίσουμε τα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης υπό το πρίσμα αυτό. Το ανά τα χρόνια δηλαδή, πού μαζευότανε η νεολαία, ποια ήταν τα σημεία που τραβούσανε το ενδιαφέρον και αποτέλεσαν σημεία συσπήρωσης, ενδεχομένως, σημεία από το οποίο προήλθαν ιδέες, ενδεχομένως. Δηλαδή, αυτή η θεματική θα διατρέχει το πρίσμα της ξενάγησής μας. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Μπορώ να ξαναμιλήσω, κύριε Πρόεδρε? Όχι, να δώσουμε λίγο το λόγο, παρακαλώ, στον κύριο Ρεμπάμπη, ο οποίος επίσης σηκώνει το χέρι, και θα επιστρέψουμε αν είναι για δευτερολογία. Κύριε Ρεμπάμπη, παρακαλώ. Εγώ κόλλησα. Ναι. Συμφωνούμε με τη δράση, είναι πολύ παραγωγική. Απλά δύο πραγματάκια. Τώρα, η θεματική δεν ξέρω, όπως είπε και ο Γιώργος, κατά πόσο μπορεί να ταιριάξει, γιατί εγώ θεωρώ ότι πιο ολοκληρωμένο θα ήταν η κυρία Μουσιώνη να μας δείξει κάποια εμβληματικά σημεία της πόλης, μνημεία. Τώρα, σύγχναζαν οι νέοι ή όχι, δεν ξέρω αν οι πηγές μας βοηθούν σε αυτό. Τέλος πάντων, το δεύτερο είναι ότι επειδή η Λάρισα έχει πάρα πολλά μνημεία και μια μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά κλασικών χρόνων, βυζαντινών, οθωμανικών και δεν συμμαζεύεται, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε σε μία ημέρα με δύο ξεναγήσεις πρωί ή βράδυ να καλύψουμε τα πάντα, γιατί θεωρώ ότι 2-3 ώρες θα μας πάρει σίγουρα για βυζαντινά, οθωμανικά και μόνο, αν σκοπεύουμε να κάνουμε αυτά. Οπότε θεωρώ είναι καλό, επειδή είναι μια δράση η οποία έχει μέλλον και προοπτική, να το αφήσουμε ανοιχτό το θέμα, να γνωρίσουμε δηλαδή όσοι δεν έχουν περιηγηθεί σε ανάλογα μνημεία και ιστορικά σημεία, να ξεκινήσουμε από αυτό, χωρίς θεματική, για να μην το περιορίσουμε, και να βάλουμε ένα πλαφόν κάποια χρόνια, π.χ. κλασικά χρόνια, π.χ. 3-4 αιώνες, γιατί αν τα βάλουμε όλα μαζί, θεωρώ θα χαθεί μπάλα, είναι πάρα πολλά. Ευχαριστώ.
Κυρία Σταυρίδου, θα ήθελα στο τέλος, σημειώστε παρακαλώ τις απορίες σας και θα ήθελα στο τέλος να απαντήσετε έτσι ώστε να υπάρξει ομαλή διεξαγωγή της συζήτησης. Τον λόγο έχει η κυρία Κόκκινη. Παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή είμαι στην Επιτροπή, θα ήθελα και εγώ να τοποθετηθώ επί της δράσης και να εξηγήσω κάτι παραπάνω που ίσως δεν αναφερθεί και ή έχουμε καταλάβει λάθος. Σήμερα μπορεί να βρούμε τους νέους στο αρχαίο θέατρο να κάθονται το βράδυ, να συζητάνε για κοινωνικά θέματα και θέματα που μας αφορούν, όχι μέσα, γύρω από αυτό. Το 1950, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι νέοι μπορεί να συσπηρωνόντουσαν μέσα σε κάποιο άλλο κτίριο, το οποίο έχει ιστορική σημασία. Αυτό θα δούμε, γιατί το να θεωρούμε σαν Επιτροπή και σαν νέοι άνθρωποι το να μάθουμε 3 ιστορικά στοιχεία και 3 χρονολογίες για ένα κτίριο δεν θα μας χρησιμεύσει τόσο πολύ και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, προσωπικά δεν με ενδιαφέρει, ώστε να μάθω λίγο καλύτερα το τι έκαναν οι νέοι πριν 50, πριν 100, πριν 200 και πριν όσα χρόνια μπορούμε να ξέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλά, ευχαριστούμε κυρία Κόκκινη. Παρακαλώ, ο κύριος Χατιλάρης είχε σηκώσει. Με κάλυψε η Κατερίνα. Ευχαριστώ. Εντάξει, πολύ καλά. Πριν προχωρήσω στην κυρία Σταυρίδου, κύριε Τσιουμάνη, είχατε μία πορεία. Θα θέλατε να την εκφράσετε? Ναι. Δεν ξέρω αν είναι και πολύ σωστό να ακούγονται ιδέες όπως εμένα, π.χ. δεν με ενδιαφέρει, οπότε δεν θα το κάνουμε έτσι, οπότε ας το κάνουμε έτσι όπως προτείναμε. Ο Βαγγέλης θεωρώ ότι είχε μια πολύ καλή ιδέα. Τώρα, εγώ από ό,τι κατάλαβα από αυτό που είπε η κυρία Κόκκινου είναι ότι εντάξει, να δούμε τα μέρη που όπως είναι τώρα, π.χ. που μαζεύονται για μπύρες έξω από το αρχαίο θέατρο και τις αφήνουν έτσι άδειες, ή όπως μαζεύονται με τα μηχανάκια, ξέρω εγώ, οι πόλοι πάνω στον Αγιαχείλο, να δούμε που μαζεύονταν τότε, ξέρω εγώ, με τα ποδήλατα. Αυτό δεν δίνει κάποιο επίπεδο, θεωρώ, στη δράση. Αν είναι να μάθουμε και κάτι από τη δράση μόνο, όχι το που μαζεύονταν οι νέοι και έπιναν, ξέρω εγώ. Να δούμε και ένα ιστορικό κομμάτι, όντως. Να δούμε και τι συζητούσαν, τι γινόταν, ποιο είναι το ιστορικό κομμάτι. Όπως είπε ο Βαγγέλης, αυτό θα ήταν πολύ ωραίο, θεωρώ. Αν έχουν να κάνουν κάποια άλλη διευκρίνηση για το τι θα υπάρχει στη συζήτηση μέσα για αυτά τα κτίρια ή για αυτούς τους χώρους, για να είναι λίγο πιο αναλυτικό, να καταλάβουμε κι εμείς τι ακριβώς θα μάθουμε από εκεί πέρα. Πολύ καλά. Να δώσω το λόγο λίγο και στον εαυτό μου, πριν δώσω το λόγο στην κυρία Κόκκινου για δευτερολογία, γιατί εγώ δεν έχω μιλήσει. Να πούμε ότι αυτό που επιθυμούμε, καθώς εγώ ίδια ήρθα σε συνεννόηση με την κυρία Μουσιώνη, επιθυμούμε μία ισορροπία. Επιθυμούμε να μάθουμε τόσο για τα πολιτιστικά μνημεία της πόλης μας, όσο και για αυτά που ενδιέφεραν τους νέους ανθρώπους ανά τα χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι οι τόποι συγκέντρωσης όπου πίνανε μπύρες, μπορεί να ήταν ο τόπος συγκέντρωσης που μαζεύονταν ή που προτιμούσαν να κάνουν κάποιες συζητήσεις ή που προτιμούσαν τέλος πάντων να κάνουν τις ίδιες τους τις δράσεις, γιατί και η νεολαία ανά τα χρόνια έκανε δράσεις ακόμα και όταν δεν υπήρχε Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Η κυρία Μουσιώνη έχει καταλάβει και μακάρι να μπορούσε να βρίσκεται σήμερα εδώ. Ωστόσο, αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω εγώ είναι ότι σε καμία περίπτωση το επίπεδο της ξενάγησης δεν θα υποβαθμιστεί, ίσα-ίσα. Θα προσπαθήσουμε να γίνει μία ξενάγηση η οποία θα είναι λίγο πιο φιλική. Προφανώς, με 2 ξεναγήσεις δεν είναι δυνατόν να εξαντληθούν τα μνημεία και τα σημεία ενδιαφέροντος αυτής της τόσο ενδιαφέρουσας πόλης. Ωστόσο, αν είναι κάτι το οποίο οι συμμετέχοντες, μάλλον αρέσει στους συμμετέχοντες και υπάρχει διαθεσιμότητα, γιατί επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό, υπάρχει διαθεσιμότητα από υπάλληλο του Δήμου να μας ξεναγήσει, καθώς γνωρίζουμε ότι και αυτοί έχουν επιβαρημένο πρόγραμμα, φυσικά θα το επαναλάβουμε, ίσως πιο εξειδικευμένα, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Κυρία Κόκκινου, έχετε το λόγο πριν προχωρήσουμε στην ψήφιση. Εκτός αν έχει κάποιος άλλος να πει 2 πράγματα.
Παρακαλώ να σηκώσει το χέρι. Ναι. Ωραία. Κυρία Κόκκινη, κυρία Σταυρίδου και ο κύριος Χατιλάρης. Ναι, και ευχαριστώ. Και εγώ αυτό ήθελα να πω περίπου με αυτά που είπε η κυρία Πρόεδρος, ότι δεν εννοούσα ότι θα υποβαθμιστεί η ξενάγηση σε καμία περίπτωση. Εννοούσα το ότι νομίζω ότι όλοι μας, εάν θέλαμε να μάθουμε τρία ιστορικά στοιχεία τα οποία μπορούμε να τα γκουγκλάρουμε ή τα οποία μπορούμε να πάμε σε μια ξενάγηση από μόνοι μας να τη δούμε, μπορεί να γίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν για την πόλη μας πολλά κρυφά διαμαντάκια και πολλές κρυφές, πολύ εξειδικευμένη πληροφορία η οποία διαθέτουν οι αρχαιολόγοι της πόλης μας, οπότε στοχεύουμε σε κάτι τέτοιο και φυσικά σε κάτι πιο κοντά στην νεολαία και πιο κοντά σε εμάς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χατιλάρης και η κυρία Σταυρίδου τελευταία που εισηγηθήκατε και θα τοποθετηθείτε. Παρακαλώ. Αυτό που το είπες και εσύ, Φωτεινή, αυτό που συμφώνησε η Επιτροπή είναι τι μέρα είναι εκείνη την ημέρα, Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα γίνει μια ξενάγηση στην πόλη σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος και αν υπάρχει μια πληροφορία, να το πω έτσι, για το πού σύχναζαν οι νέοι, καλώς. Τώρα μας το πει η αρχαιολόγος, ακόμη δεν το γνωρίζουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Σταυρίδου, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Τέλεια, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ να σου πω αλήθεια, χαίρομαι που υπάρχουν έτσι απορίες και συζητήσεις. Με κάλυψαν πιο πολύ οι προλαλήσεις εσείς, δηλαδή και η Κατερίνα. Η ξενάγηση θα είναι, να το πω αυτό, Μαξ, περίπου μια μισή ώρα δηλαδή. Δεν έχουμε το εύρος χρόνου να επισκεφτούμε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος και όλα τα πολιτιστικά σημεία και υπό κάποιο αόριστο πρίσμα μιας ξενάγησης όπως αναφέρατε και πριν. Γι' αυτό ξαναλέω ότι η θεματική δεν περιορίζει ούτε υποβαθμίζει, δίνει πρίσμα στην ξενάγηση. Αλλιώς θα είναι ίδιο με την ξενάγηση που θα κάνουμε με το ποδηλατικό γύρο. Δηλαδή, αυτό που τη διαφοροποιεί και τη δίνει χαρακτήρα είναι αυτή η θεματική που θα τη διατρέχει και θα τη δίνει πρίσμα. Τα σημεία ενδιαφέροντος θα τα αποφασίσουμε σε συνεργασία με την αρχαιολόγο, όπως επίσης και τα πράγματα που θα μάθουμε δεν τα ξέρουμε από πριν για να τα πούμε στην αρχαιολόγο, θα μας τα πει η κυρία Μουσιώνη. Αυτά ήθελα να πω. Και αν φυσικά, άμα υπάρξει ενδιαφέρον, μακάρι να μπορέσουμε να το επαναλάβουμε. Αλλά αρχικά αποφασίστηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα να γίνουν ανήμερα αυτές οι δύο ξεναγήσεις με αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή με αυτές τις παραμέτρους. Ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση από Δημοτικό Σύμβουλο, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψήφιση. Ωραία. Υπάρχει κάποιος ή κάποια η οποία διαφωνεί με την παρούσα εισήγηση? Εγώ θα πω Λευκό, επειδή υπάρχει μια σάφεια γενικότερα. Αλλιώς... Πολύ καλά. Παρακαλώ να σημειωθεί από τη γραμματέα μας. Ένα Λευκό. Πολύ καλά. Η απόφαση περνάει. Η εισήγηση, με συγχωρείτε, περνάει. Μπορούμε να προχωρήσουμε με την επόμενη εισήγηση, την οποία θα την πραγματοποιήσει η κυρία Τσιαντού Κυριακή και έχει θέμα τον πολιτισμό, την ψυχική υγεία και τους νέους. Κυρία Τσιαντού, ο λόγος εσάς, η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Ευχαριστώ. Όπως θα διαβάσετε και στην εισήγηση, τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση του Προεδρείου και των Συντονιστών των Επιτροπών με τον κύριο Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι υπεύθυνος στο Τμήμα Εκπαίδευσης Νεολαίας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τον κύριο Λέξη Γεωργούλη, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήσαμε για διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν τους ευρωπαϊκούς φορείς και ανάμεσά τους ήταν και το θέμα της ψυχικής υγείας. Επομένως, καταλήξαμε ότι θα ήταν πολύ καλό να γίνει μια συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και το Ευρωκοινοβούλιο, πάνω σε ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά σύγχρονο και μάλιστα αυτή η δράση να ενταχθεί και στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. Σκοπός είναι να γίνει μία συνάντηση και συζήτηση
ανάμεσα σε νέους του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και της πόλης και ανάμεσα στους παραπάνω που αναφέρθηκαν, με σκοπό να αναδειχθούν ιδέες σχετικά με το πόσο ο πολιτισμός κατάφερε να επηρεάσει και μας βοήθησε να διατηρήσουμε την ψυχική μας υγεία και κατά την περίοδο της πανδημίας, αλλά και γενικώς πόσο ο πολιτισμός επιδρά στην ψυχική υγεία των νέων. Θα θέλαμε να αποτρέψουμε το να γίνει τύπου σεμινάριο, αλλά πιο πολύ να εστιάσουμε σε μία συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και στο δημοκρατικό διάλογο. Προτινόμενη ημερομηνία είναι Σαββατοκύριακο μετά και το Πάσχα, μετά από τελευταίες εξελίξεις που είχαμε. Προβλεπόμενος αριθμός ατόμων είναι περίπου 25 άτομα. Η συζήτηση θα διεξαχθεί σε κάποιον χώρο του Δήμου. Προτείναμε αρχικά την Πινακοθήκη, καθώς συνδεόμαστε και εμείς. Αρκετές δράσεις μας έχουν γίνει εκεί και είναι και ένας χώρος πολιτισμού, ούτως ή άλλως. Μπορείτε να βρείτε παραπάνω χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το θέμα της ψυχικής υγείας που συζητάτε το Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σύνδεσμο που παραθέτουμε στην εισήγηση. Και επίσης ήθελα να πω ότι θα αποτελούσε καλή συνέχεια της προηγούμενης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου και αφορούσε επίσης την ψυχική υγεία τους νέους και να δείχθηκε η εκπαίδευση, ο εθελοντισμός και η τέχνη ως καλές πρακτικές και μέσα για να μας δώσουν κίνητρο και να μας εμπνεύσουν και έτσι να διατηρήσουμε την ψυχική μας υγεία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσιαντού. Θα ήθελε κάποιος δημοτικός σύμβουλος να κάνει κάποια ερώτηση στην κυρία Τσιαντού που εισηγείται την πρόταση. Πολύ καλά. Κύριος Ρεμπάμπης, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σχετικά με τους ομιλητές θέλω να ρωτήσω. Η ιδέα είναι καλή. Θεωρώ θα έχουμε ένα όφελος σε συζήτηση και σε ανταλλαγή απόψεων. Με τους ομιλητές λίγο δεν κατάλαβα ποιοι είναι και με ποια κριτήρια θα επιλεγούν για να μας μιλήσουν για πολιτισμό και ψυχική υγεία. Μπορώ να πάρω και εγώ το λόγο, κυρία Τσιαντού, καθώς ήμουνα και εγώ στη συνάντηση. Όπως υπήρχε και πρόσκληση σε όλα τα μέλη, αν δεν κάνω λάθος. Οι ομιλητές είναι ο κύριος Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι ο Επίτροπος Νεολαίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ο κύριος Αλέξης Γεωργούλης, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής. Και οι δύο ασχολούνται με ζητήματα, με θέματα νεολαίας, και πιο συγκεκριμένα κάτι το οποίο μάλλον σχετίζεται άμεσα στα ενδιαφέροντα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα ενδιαφέροντα, συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το ζήτημα της ψυχικής υγείας και κατά πόσο θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε με τον πολιτισμό. Δεν πρόκειται να γίνει να το πω αλλιώς, δεν πρόκειται να γίνει σεμινάριο από μέρους τους προς τα εμάς. Πρόκειται να γίνει συζήτηση τύπου ανοιχτής τράπεζας, δηλαδή ακόμα και το σκεπτικό θα είναι να είμαστε σε κύκλο ή δυνατόν, μακάρι να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό λόγω των μέτρων, και να ακουστεί κυρίως η δική μας συγγνώμη, όχι η δική τους, να μάθουν τις δικές μας απόψεις πάνω σε αυτό το θέμα, κάτι το οποίο μας αφορά, και να το λάβουν οι ίδιοι υπόψη, ίσως να μεταφέρουν την πληροφορία και ίσως να επικοινωνήσουν καλύτερα τα θέματα νεολαίας προς την Ευρώπη, μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας για το 2022. Σας κάλυψα, κυρία Ρεμπάμπη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σταυρίδου, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πάρα πολύ σύντομα. Παρότι δυστυχώς δεν μπόρεσα να συνδεθώ στη συνάντηση με τον κύριο Γεωργούλη.
Ήθελα πολύ, αλλά είχα επαγγελματικό ραντεβού. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Είναι και πολύ ωραία συνέχεια αυτού που είπε η Κυριακή της δράσης της προηγούμενης, η οποία επίσης είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μακάρι αν γίνει, όταν θα γίνει, να έρθουν και από τους υπόλοιπους φορείς που έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φαντάζομαι ίσως και κάτι τέτοιο σκέφτηκε ο κύριος Ρεμπάπης, αν ταιριάζει από το φορέα που εκπροσωπεί, να έρθει κάποιος ομιλητής να συμμετέχει στην τράπεζα. Θα ήταν πολύ ωραίο και αυτό. Αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, κυρία Κόκκινου. Αρχικά η δράση είναι απίστευτη πάρα πολύ ωραία και ήταν και πολύ ωραία και η πρώτη συζήτηση που έγινε. Απλά εγώ να αναφέρω και προς την κυρία Πρόεδρο και προς την κυρία Τσιαντού ότι δεν μπορώ να βρω στο mail που αποστάλθηκε το τελευταίο το κείμενο, γιατί ανέφερε η κυρία Τσιαντού ότι υπάρχει ένας σύνδεσμος με περαιτέρω πληροφορίες που θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ, οπότε αν μπορείτε να μας στείλετε και το κείμενο. Τον σύνδεσμο. Το σύνδεσμο, το κείμενο, ναι. Σχετικά με τη δράση. Ναι. Κυρία Τσιαντού, ωραία. Εντάξει. Να δώσω το λόγο και στον κύριο Τσιουμάνη. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Όχι, να αναφέρω και εγώ, επειδή ήμουν παρόν. Ήταν όντως μια εξαιρετική συνάντηση, ότι θέλουν να είμαστε μόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, να μην είναι άλλοι εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί είπαμε και εμείς να γίνει μια ανοιχτή πρόσκληση σε νέους της πόλης και μας είπε ας ξεκινήσουμε πρώτα από εμάς, από το Δημοτικό Συμβουλίο, σαν εκπρόσωποι των νέων και μετά γιατί όχι να γίνουν και άλλες εκδηλώσεις. Οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ ανοιχτοί και πολύ προσιτοί. Ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιουμάνη, ήσασταν και παρόν. Θα ήθελε κάποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος να εκφράσει κάποια απορία, να πει την άποψή του σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Πολύ καλά, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψήφιση της συγκεκριμένης πρότασης. Υπάρχει κάποιος ή κάποια ο οποίος η οποία διαφωνεί με την παρούσα εισήγηση. Όχι. Επομένως, μπορούμε να προχωρήσουμε. Το θέμα το συγκεκριμένο περνάει με απόλυτη πλειοψηφία. Θα προχωρήσω στον κύριο Παύλο Χατιλάρη, αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, ο οποίος θα εισηγηθεί σε εμάς ένα θέμα με τίτλο «Παραγωγή βίντεο σε συνεργασία με τη UNICEF». Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τον Φεβρουάριο ο Δήμος Λαρισαίων υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με τη UNICEF, ώστε η πόλη μας να ενταχθεί στο δίκτυο πόλεων φιλικές προς τα παιδιά. Ανάμεσα σε άλλα, σημαντική θέση κατέχει και ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Σε αυτό το πλαίσιο, η UNICEF προσκαλεί τον Συμβούλιο μας να συμμετέχει στη δημιουργία ενός βίντεο. Το βίντεο αυτό θα έχει ως στόχο να αναδείξει τις φωνές των παιδιών και των νέων, επισημένοντας πως παίρνουν ενεργή θέση σε πολιτικά και κοινωνικά θέματα όπου τους απασχολούν. Θα αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της UNICEF, με στόχο να προωθηθεί η πλατφόρμα U-Report στην Ελλάδα. Συνεπώς, η UNICEF ζητά 10 εκπροσώπους maximum από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, οι οποίοι θα επιλέξουν 2 ερωτήσεις και θα τις αναπτύξουν για το βίντεο. Στο βίντεο μπορεί είτε να αναπτύξει τις ερωτήσεις σε ένα άτομο και οι υπόλοιποι να επαναλαμβάνουν στο τέλος την συνθηματική φράση της UNICEF «Η φωνή μας μετράει», είτε υπάρχει δυνατότητα να μοιραστούν οι απαντήσεις μεταξύ 2 με 3 ατόμων. Ο χρόνος απάντησης είναι περίπου 30 δευτερόλεπτα και οι ερωτήσεις είναι οι εξής. Γιατί πιστεύεις πως η συμμετοχή των παιδιών και των νέων στα κοινά είναι σημαντική? Πες μας 3 πράγματα που πιστεύεις πως πρέπει να είναι προτεραιότητες των τοπικών αρχών για να γίνει η πόλη σας πιο φιλική προς τα παιδιά και τους νέους. Τι πιστεύεις πρέπει να κάνουν οι τοπικές αρχές για να ενισχύσουν τη συμμετοχή των παιδιών και των νέων στα κοινά? Και ποιοι πιστεύεις ότι πρέπει να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων του U-Report και γιατί? Στο τέλος, όλοι επαναλαμβάνουν τη συνθηματική φράση της UNICEF, όπως είπαμε, «Η φωνή σου μετράει»,
αλλά με μία μικρή τροποποίηση. Η φωνή μου μετράει. Ώστε στο τέλος του βίντεο να γίνει μια επεξεργασία και όλοι οι νέοι από τους διαφορετικούς δήμους της χώρας να ενώσουν τις φωνές τους λέγοντας τη συνθηματική φράση που είπαμε, ο ένας με τον άλλον. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χτυλάρη. Θα ήθελε κάποιος συνάδελφος, κάποια συναδέλφωση να κάνει κάποιο ερώτημα ή μία διευκρίνηση στον κύριο Χατλάρη. Όχι. Ωραία. Να πω κι εγώ με τη σειρά μου τότε ότι πρόκειται για μία πολύ σημαντική δράση για εμάς. Να υπενθυμίσω για ακόμη μία φορά ότι η πόλη, μάλλον ο Δήμος Λάρισας, επιδιώκει να είναι μία πόλη φιλική προς τα παιδιά και γι' αυτό το λόγο υπήρξε η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, μέσα στο οποίο υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεων, το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς και ως νέους, ότι για τη UNICEF, για να είναι μια πόλη φιλική με τα παιδιά, για να καταστεί μάλλον μια πόλη φιλική για τα παιδιά, θα πρέπει να υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και Μαθητική Επιτροπή. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο ρόλος μας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αυτή τη στιγμή, μέσω αυτής της πλατφόρμας, όπου θα γίνει η παρουσίασή της ανήμερα, νομίζω, 15 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, που θα είναι μάλλον και την ίδια ημερομηνία θα γίνει και το βίντεο. Μέσω αυτής της πλατφόρμας θα υπάρξει συνεργασία μαζί μας και φυσικά θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται να συμμετέχουμε. Σκοπός είναι όποιος επιθυμεί να συμμετέχει σε αυτό το βίντεο, να εκφράσει ενδιαφέρον έτσι ώστε να το γνωρίζουμε. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε τη γνώμη όλοι, γιατί η φωνή μας μετράει και είναι καλό να συμμετέχουμε σε τέτοιες δράσεις που προβάλλουν τη φωνή των νέων και μπορούν να... Κύριε Δελιγιάννη, ανοίξατε την κάμερα. Θέλετε μάλλον να πείτε κάτι. Το ξέρω. Να πω μόνο το εξής. Ότι νομίζω δεν το άκουσα και από ό,τι είδα δεν είναι και στην ημερήσια διάταξή σας. Έχουμε απευθύνει μια πρόσκληση στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας ως Δήμος να συμμετέχει στην διοργάνωση μιας εκδήλωσης που έχει προτείνει ακριβώς η UNICEF στις 15 του μηνός, 15 Απριλίου. Θα γίνει στο χώρο της Πινακοθήκης. Έχουμε απευθύνει πρόσκληση συνεργασίας γι' αυτό πέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, που είναι νομίζω αυτονόητο και υπάρχει νομίζω και δικιά σας εισήγηση, πρόταση και για δικιά σας εισήγηση μέσα στο θέμα. Και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι μια εκδήλωση που απευθύνεται σε μαθητές πάνω από 14 ετών και επομένως, μιλάμε για μαθητές οι οποίοι, αν θα είναι πρώτη ηλικίου του χρόνου, μπορούν να είναι συμμέτοχοι στις δράσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι εδώ όντως έχουμε μια καθυστέρηση και νομίζω ότι έχουμε και εμείς ευθύνες εδώ, ενώ ως Δήμος, ότι θα πρέπει να δούμε το τι κάνουμε με τους μαθητές που υποεκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας λόγω γνωστών προβλημάτων που υπάρχουν. Νομίζω ότι αυτή η εκδήλωση με τη δικιά σας τη βοήθεια και σύμπραξη μπορεί να βοηθήσει να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά. Φανταστείτε ένα αμφιθέατο με 100-150 μαθητές, οι οποίοι θα είναι της γάμα γυμνασίου και της πρώτης λυκείου, αλλά και της δευτέρα λυκείου που θα μπορούσαν να συμμετέχουν ήδη, προκειμένου να γίνουν και αντίστοιχες εγγραφές στο Μητρό. Οπότε θα έλεγα να το δούμε, να γίνει μια ενημέρωση, να γνωρίζουν ότι μπορούν να γραφτούν στο Μητρό και να φέρουμε στους μαθητές της πρώτης λυκείου τουλάχιστον, προκειμένου του χρόνου να έχουν τη δυνατότητα να εκλεγούν ή να κληρωθούν και να καλύψουμε ένα κενό που αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας έχει.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δελιγιάννη, για την τοποθέτηση. Αναγνωρίζουμε το κενό και έχουμε ξεκινήσει ήδη τη δράση μας γι' αυτό. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση από Δημοτικό Σύμβουλο, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψήφιση της παρούσης πρότασης. Πολύ καλά. Υπάρχει κάποιος ή κάποια ο οποίος η οποία διαφωνεί με την εισήγηση? Όχι, πολύ καλά. Επομένως, αυτή η πρόταση μπορεί να περάσει με απόλυτη πλειοψηφία. Να προχωρήσω και στο τελευταίο... Και Φωτεινή, καλό είναι όποιος μπορεί στις 15 του μηνός, πέρα από την ομιλήτρια, δεν ξέρω ποιος θα επιλεγεί να μιλήσει από εσάς, να είστε στο χώρο. Κυριακή χρειάζεται promotion εκεί και διαδικασία εγγραφών, προκειμένου να περάσει πολλαπλασιαστικά και το μήνυμα στα σχολεία. Ναι, κύριε Δελιγιάννη, αυτό θα το συζητήσουμε και μεταξύ μας για το πόσα άτομα θα μπορούσαν να έχουν παρουσία πριν ακόμα ενημερώσουμε τα μέλη. Ωστόσο, κρατάω το συγκεκριμένο γιατί θα ήθελα να ρωτήσω και τους παρόντες και για κάποια άλλα ζητήματα. Να προχωρήσουμε όμως στο επόμενο θέμα που, και τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο θα εισηγηθεί η κυρία Κόκκινου Κατερίνα, μέλος Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αφορά το food waste. Έχετε το λόγο, κυρία Κόκκινου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η παρακάτω δράση αφορά το food waste, ή αλλιώς, όπως λέμε και στο χωριό μου, τη σπατάλη των τροφίμων. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το food waste είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της κοινωνίας μας. Οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο οικονομικές, αλλά και περιβαλλοντικές. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο καταναλώνεται μόνο το 1 τρίτο της παραγόμενης τροφής, ενώ 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι φαγητού καταλήγουν στα σκουπίδια. Σύμφωνα με σχετική έρευνα που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το 2021, η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα που καταγράφει την τρίτη χειρότερη επίδοση, καθώς εκτιμάται πως καταλήγουν στα σκουπίδια 142 κιλά τροφίμων ανακάτοικο ετησίως. Εδώ πέρα να συμπληρώσω ότι οι πρώτες δύο ήταν η Νιγηρία και η Ρουάντα, τριτοκοσμικές χώρες, και η σπατάλη των τροφίμων τους αποδίδεται στις κακές συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς τροφίμων, και μετά η Ελλάδα. Η Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, γνωρίζοντας το πρόβλημα, προτείνει την παρακάτω δράση με σκοπό την ενημέρωση και την παρακίνηση των πολιτών σχετικά με το θέμα. Η δράση είναι η εξής. Αρχικά, απευθύνεται ανοιχτό κάλεσμα στα εστιατόρια και τα σούπερ μάρκετ της πόλης μας, ώστε να παραχωρηθούν τα τρόφιμα που, ενώ είναι καλά στην ποιότητά τους και πριν λήξουν, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και θα πεταχτούν. Στη συνέχεια, γίνεται ανοιχτή πρόσκληση σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ, η οποία και καθορίζει το πλαίσιο της συνεργασίας, εξοπλισμό, συμμετοχή καθηγητών, διαφήμιση και συμμετοχή νέων σπουδαστών ηλικίας 17 έως 30 ετών. Παράλληλα, θα γίνεται ενημέρωση σχετικά με το food waste και τη σωστή διατροφή. Τέλος, προτείνεται να υπάρξει και ψυχαγωγία μεταμουσικής. Ο χώρος και η ημερομηνία θα αποφασιστούν μεταγενέστερα. Ταυτόχρονα, η πρόσκληση θα δημοσιευτεί στις αρχές του Απριλίου με καταληκτική ημερομηνία τα μέσα Απριλίου, έτσι ώστε η δράση να υλοποιηθεί στις αρχές του Μαΐου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κόκκινου. Παρακαλώ να υπάρξει κατάλογος ομιλητών στην περίπτωση που θα θέλετε να εκφράσετε τις απορίες σας ή τις εμπειρίες σας. Ο κύριος Τσιουμάνης είναι ένας. Θα ήθελε κάποιος ή κάποια άλλη. Κύριε Τσιουμάνη, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αυτό το θέμα το είχαμε συζητήσει και πέρυσι σαν Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και σαν Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είναι ένα θέμα το οποίο και εμένα προσωπικά αλλά και την περσινή συντονίστρια περιβάλλοντος, την Αγγελική Τσιαμέτη, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θέλαμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο το ανοιχτό κάλεσμα και μετά με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αν γίνει ανοιχτό κάλεσμα, πάρουμε τα τρόφιμα και δεν ανταποκριθεί καμία ιδιωτική επιχείρηση. Τι κάνουμε εκεί? Γενικότερα θεωρώ δηλαδή ότι δεν είναι τόσο απλό να κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα και ό,τι γίνει ας γίνει. Πρέπει να οργανωθεί πολύ καλύτερα το πράγμα. Πέρυσι προσπαθήσαμε και εμείς να κάνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε επιχειρήσεις τοπικές, περισσότερο σε μπαρ, σε εστιατόρια, καφετέρειες που έχουν κουζίνες, αλλά είδαμε ότι πάλι ήταν ανέφικτο, γιατί το είδαμε λίγο πιο ρομαντικά από ό,τι θα έπρεπε.
ειλικρινά προσωπικά είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε να το οργανώσουμε λίγο καλύτερα, γιατί θα είμαστε και η πρώτη πόλη της Ελλάδος αν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι στο food waste. Και μόλις τώρα, επειδή είδα λίγο στο statista.com, νομίζω μπήκαμε δεύτερη χώρα από τρίτη, Κατερίνα. Μόλις τώρα πάτησα και το είδα. Αυτά ήθελα. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν προχωρήσουμε στην κυρία Κόκκινου, θα ήθελε κάποιος συνάδελφος, κάποια συναδέλφισσα να εκφράσει κάποια απορία πριν, για να μπορέσει να απαντήσει κυρία Κόκκινου σε όλες τις απορίες που έχουν τεθεί. Κυρία Σταυρίδου. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η δράση όντως, κύριε Τσουμάνη, έχει πολλά οργανωτικά ζητήματα για τα οποία συμβουλευτήκαμε και τον κύριο Πέκα. Μάλιστα, συζητήθηκε πολύ και σε επίπεδο επιτροπής σε ποιους πρέπει να απευθυνθούμε, σε ιδιωτικούς φορείς, σε δημόσιους φορείς. Η απάντηση σύντομα, να το εκθέσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι εμείς κάνουμε το ανοιχτό κάλεσμα, όποιος μπορέσει να ανταποκριθεί είναι καλό για εμάς, και σε ιδιωτικούς φορείς δηλαδή και σε δημόσιους. Αχ, και κάτι άλλο ήθελα να πω, αλλά μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Ότι καθορίζουμε το πλαίσιο συνεργασίας δηλαδή, πώς να το πω, στο ανοιχτό κάλεσμα όταν θα κάνουμε το κάλεσμα για τους φορείς. Χαιρόμαστε για τη στήριξή σας και οποιαδήποτε συνδρομή είναι πολύτιμη. Πολύ καλά. Κυρία Κόκκινου, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνδρομή. Πραγματικά και εμένα με τρομάζει λίγο το όλο οργανωτικό, γιατί όντως έχει πολλά οργανωτικά και επειδή αφορά τρόφιμα τα οποία θα πρέπει να καταναλωθούν, θα πρέπει όλο αυτό να γίνει σε πολύ συγκεκριμένο χρόνο. Άρα γι' αυτό θα πραγματοποιηθεί πρώτα το κάλεσμα στους φορείς, ώστε να υπάρχει stand-by κάποιος φορέας. Μετά θα απευθυνθεί και το κάλεσμα στις επιχειρήσεις, ώστε να μας δώσουν τα τρόφιμα που δεν θα καταναλωθούν. Και φυσικά το τονίζω ότι είναι προς κατανάλωση. Δεν θα είναι ούτε λιγμένα, ούτε χαλασμένα. Και θα δούμε πώς θα πάει. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε κάτι, αλλά θέλουμε να το προσπαθήσουμε. Πολύ καλά. Θα προχωρήσω στην ψήφιση της παρούσας πρότασης. Υπάρχει κάποιος ή κάποια ο οποίος διαφωνεί με τη συγκεκριμένη... Α, κύριε Χατζούλη, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Όχι, συγγνώμη. Ήθελα λίγο να πω το εξής. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις για τα τρόφιμα, θα πρέπει να εστιάσουμε και σε catering που αναλαμβάνουν σχολικά γεύματα του ΟΠΕΚΑ. Αυτό να το έχουμε στο νου μας, γιατί παρασκευάζονται γεύματα που είναι έτοιμα για κατανάλωση εντός της ημέρας. Τώρα, υπάρχουν στιγμές που είτε κάποιο σχολείο είναι κλειστό, είτε δεν θέλουν τρόφιμα λόγω καιρού ή οτιδήποτε, μπορεί και να πεταχτούν πάνω από 200 μερίδες και μη σας πω και 1.000 μερίδες. Το γνωρίζω αυτό από προσωπική εμπειρία. Δηλαδή, υπηρεσίες catering που αναλαμβάνουν να παρασκευάσουν σχολικά γεύματα, θα ήταν μια καλή λύση να απευθυνθούμε και σε αυτούς. Και στη Λάρισα υπάρχουν δύο σίγουρα επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζούλη, για την τοποθέτησή σας. Κυρία Κόκκινο, νομίζω ότι το έχετε σημειώσει για να σταλεί και σε αυτούς πρόσκληση. Υπάρχει κάποιος ή κάποια ο οποίος διαφωνεί με την παρούσα εισήγηση της κυρίας Κόκκινου που αφορά το food waste? Όχι, πολύ καλά. Επομένως και αυτή η εισήγηση ψηφίζεται από το Σώμα κατά πλειοψηφία. Λοιπόν, θα κηρύξω τη λήξη της γενικής μας συνεδρίασης. Όμως, έχω να πω δύο πράγματα. Γιώργο, κύριε Τσιουμάνη, παρακαλώ. Μπορώ να πω κάτι. Για το food θέμα, waste. Ναι, αν μπορούσαμε να κάνουμε μια ομιλία γενικότερα, να αφιερώσουμε μια ομιλία πάνω σε αυτό μεταξύ μας, να δούμε ιδέες πριν γίνει το ανοιχτό κάλεσμα. Όχι σαν επιτροπή μόνο, συνολικά αν θέλουν και οι υπόλοιποι. Okay. Ωραία.
Το έχω σημειώσει και εγώ. Νομίζω ότι θα το λάβει υπόψη και η κυρία Κόκκινου και η κυρία Σταυρίδου. Γιατί σίγουρα όλες οι απόψεις είναι σημαντικές να συζητηθούν. Θα ήθελα να ενημερώσω για δύο πράγματα ακόμη. Πριν λήξουμε τη σημερινή γενική συνεδρίαση, θα ήθελα να ρωτήσω ανεπίσημα. Βασικά να ενημερώσω, κυρία Σταυρίδου, θα μιλήσατε για την επίσκεψη στα ΚΔΑΠΜΕΑ που είναι κάτι το οποίο σας αφορά. Δεν το ανέφερα στην αρχή διότι δεν έχουμε ακόμα ακριβή ημερομηνία, αλλά νομίζω ότι τα μέλη θα πρέπει να γνωρίζουν γενικά. Ναι, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχουμε δύο επίσημες ανεπίσημες δράσεις. Η μία με την Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι σε κάποιο ΚΔΑΠΜΕΑ της πόλης μας. Με αφορμή πάλι την Παγκόσμια ημέρα αυτισμού, έγινε έτσι ευρύτερη συζήτηση στο πλαίσιο της Επιτροπής Παιδείας για τη θέση και τις δυνατότητες που έχουν οι νέοι και οι συμπολίτες μας με αναπηρία γενικότερα και συγκεκριμένα βέβαια και οι νέοι. Γι' αυτό και θέλουμε να κάνουμε μία επίσκεψη ενημερωτική σε κάποιο ΚΔΑΠΜΕΑ της πόλης. Έχουμε έρθει σε επαφή και με το ΚΔΑΠΜΕΑ Νέας Μήνης, αλλά δυστυχώς είχαν κάποιο κρούσμα αυτή την εβδομάδα και δεν μπόρεσαν να μας δεχτούν, αλλά και σε ένα ιδιωτικό ΚΔΑΠ της πόλης μας, το οποίο μας προέτρεψε να το επισκεφτούμε το μέλος της Επιτροπής Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Γκέκας. Είναι το ΚΔΑΠΜΕΑ Στηρίζω. Επίσης, όμως, δεν θα προλάβουμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση αυτή την εβδομάδα, αλλά μάλλον την επόμενη, διότι εξέφρασε την επιθυμία του και ο υπεύθυνος του ΚΔΑΠ να είναι παρόν, δηλαδή να μονοδέψει. Τώρα πάλι λόγω μέτρων και για καλύτερη απόδοση, ας πούμε, της επίσκεψης, θα είμαστε μία μικρή ομάδα από την Επιτροπή, ενδεικτικά 3-5 άτομα. Το δεύτερο πράγμα το οποίο θα μου δώσετε την ευκαιρία, σας παρακαλώ να πω, είναι ότι επίσης την επόμενη εβδομάδα με την Επιτροπή Δημοκρατίας αυτή τη φορά και συγκεκριμένα την Παρασκευή, το αναφέρατε και εσείς βέβαια, θα έχουμε με αφορμή και με εναρκτήριο σημείο την συζήτηση και τη συνάντηση που είχαμε μαζί και όλες, κυρία Πρόεδρε, με τον κύριο Δελιγιάννη, τον κύριο Παϊτέρη και άλλους νέους εκπροσώπους, τον κύριο Βούλγαρη και άλλους νέους εκπροσώπους της κοινότητας Ρωμά. Την επόμενη εβδομάδα, πάλι ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας για τους Ρωμά, αλλά πάντοτε αυτό για μας θέλουμε να είναι η αρχή αυτής της συνεργασίας. Θα πάμε λοιπόν την Παρασκευή 5 η ώρα με την Επιτροπή Δημοκρατίας στο Κέντρο Κοινότητας Νέας Μύρνης, όπου από εκεί θα κάνουμε μία περιήγηση στη γειτονιά. Και αυτό θα είναι το σημείο εκκίνησης για ένα διάλογο και συμμετοχή αυτών των νέων πολιτών, συμπολιτών μας, που όπως πολύ χαρακτηριστικά μας είπανε, βρισκόμαστε στην ίδια πόλη, αλλά δεν συναντιόμαστε σχεδόν ποτέ. Και για μας είναι μεγάλο στοίχημα και χαρά βέβαια να συμμετέχουν αυτοί οι άνθρωποι μεταγενέστερα στις δράσεις μας και φυσικά να έχουν και μία μόνιμη παρουσία μα γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σταυρίδου. Ένα δεύτερο το οποίο θα ήθελα αν δεν υπάρχει κάποια απορία, κάποια ερώτηση. Φυσικά και θα ενημερώσουμε τα μέλη για τις συγκεκριμένες δράσεις, εννοείται. Να ενημερώσω εγώ το εξής, ότι όπως έχω πει και σε άλλες γενικές συνεδριάσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας ξεκινάει την διαδικασία συγκρότησης της Μαθητικής Επιτροπής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ θετικό ότι υπάρχει ενδιαφέρον από γυμνάσια και λύκεια της πόλης και τους καθηγητές αλλά και τα παιδιά να ενημερωθούν για το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Μα έχουν ενδιαφέρον, όταν λέω, έχουν επικοινωνήσει μαζί μας και μας έχουν κάνει πρόσκληση να πάμε στα σχολεία. Οφείλω να ρωτήσω, υπάρχει κάποιος ή κάποια ο οποίος ενδιαφέρεται να συνοδεύσει το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας
σε αυτές τις ενημερώσεις στα γυμνάσια και στα λύκεια. Δεν θα είμαστε πάρα πολλοί, εννοείται, και θα τηρήσουμε τα μέτρα, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος ενδιαφέρεται, έτσι ώστε να οργανωθούμε καλύτερα. Okay, πολύ ωραία. Θα σας ενημερώσουμε εμείς αργότερα των συναντήσεων. Και κάνω μία απλή ερώτηση για να γνωρίζουμε από άποψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στον ποδηλατικό γύρο, από αυτούς που μείναμε, ποιοι θα καταφέρουν να είναι την 5η 7 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, 6 ώρα με τα ποδήλατά τους? Σίγουρα η Αγγελική Τσαμέτη μου έστειλε με ένα μήνυμα ότι θέλει να έρθει. Λογικά και εγώ θα μπορώ, 6, άμα είναι τέτοια ώρα. Ωραία. Και εγώ λογικά. Θέλετε να σηκώσετε χέρι? Σηκώστε λίγο χέρι για να σας μετρήσουμε. Σηκώνω. Ωραία. Για την Αγγελική Φωτεινή. Okay. Ωραία. Σίγουρα 6 άτομα. Εμείς θα στείλουμε, αν είναι, κύριε Τσιουμάνη, να στείλουμε μία γενική φόρμα, έτσι ώστε να δηλώσουν συμμετοχή και να υπάρξει ένας υπεύθυνος, ο οποίος θα μαζέψει τα συγκεκριμένα άτομα. Μπορείτε να φέρετε τους φίλους σας, άρα θα μπορούσατε φυσικά να τον συμπεριλάβετε ή να την συμπεριλάβετε σε αυτή τη φόρμα. Για να είμαστε λίγο οργανωμένοι, συμφωνούμε όλοι σε αυτό το κομμάτι, να γίνει μέσω φόρμας. Ωραία. Και νομίζω ότι όλα θα πάνε κατευχήν. Δεν έχω κάτι άλλο να σημειώσω. Δεν ξέρω αν κάποιος, κάποιο μέλος του Προεδρείου θα ήθελα. Ναι, κυρία Σταλή. Απλά είναι, να είναι νέοι αυτοί που να έρθουν. Μην είναι στην ηλικία του κυρίου Δηλιγιάννη, π.χ. Να είναι νέοι. Ακούει, μισό λεπτάκι. Θα ήθελα να κηρύξω τη λήξη της σημερινής μας γενικής συνεδρίασης. Να σταματήσει το recording, Αχιλλέα Κυρίτση. Τώρα μπορείτε να μιλήσετε.